Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, φίλες και φιλοκρατές του Λίμπερο 107,4. Λίμπερο παντού, με Χρήστο Γιουβάνολ και Γιώργο Παναγιωτήδη σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Διπλή σύνθεση. Λίμπερο Γιώργος Μπαϊράμις, θα τον έχουμε τηλεφωνικά στη συνέχεια. Εδώ είμαστε, 5 λεπτάκια μετά τις 2, ξεκινάμε σε αυτό το τρίωρο έτσι χαλαρής ενημέρωσης, σχολιασμού της αθλητικής επικαιρότητας, της αγωνιστικής δράσης. Τρία παιχνίδια είχαμε χθες. Έτσι και έτσι, μοιρασμένες οι εντυπώσεις. Φυσικά στο επίκεντρο εδώ για μας είναι το πολύ κακό βράδυ του Άρη, καταδικαστικό θα έλεγα, καταστροφικό στο Μόλντε της Νορβηγίας, με αυτό το βαρύ 3-0 που δεν νομίζω ότι το αφήνει και πολλά περιθώρια για να ελπίσει σε πρόκριση. Μόνο με ένα φάσμα. Ναι, ποδόσφαιρο είναι. Σίγουρα. Γίνονται τα πάντα, έτσι. Έχουμε δει και έχουμε δει, ειδικά στο περιθώριο της Champions League με αυτά που είδαμε. Ακριβώς. Και σε ακόμη πιο υψηλό επίπεδο, έτσι, που ίσως πιο δύσκολα να τρέπονται αποτελέσματα στο επίπεδο του Champions League. Με αυτά που είδαμε όμως πέρσι, μπορεί ο Άρης να έχει τις πιθανότητές του. Μπορεί να πιστέψει ότι στη ρεβάνς έχει τις ελπίδες για να κάνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, να γυρίσει αυτό το 3-0 με το οποίο ιτήθηκε χθες. Αλλά χρειάζεται να κάνει μια υπέρβαση, χρειάζεται να είναι σε πολύ καλύτερη βραδιά από ό,τι ήταν χθες. Μια πολύ κακή εμφάνιση από τους κεντρινόμαυρους, πάρα πολλά λάθη. Θα τα πούμε όλα, θα σχολιάσουμε όλα εκτενέστερα συνέχεια. Ήταν ένα καταστροφικό βράδυ για την ομάδα του Τσάβα Παντελίδη. Πήγαν όλα λάθος, δεν έγινε τίποτα σωστά. Το είπε έτσι. Και ο Παντελίδης ότι δεν πήγε τίποτα χθες, δεν μας βγήκε τίποτα. Βέβαια, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε, μιας και αναφέρεσαι και στις δηλώσεις και από τις δηλώσεις του Παντελίδη και από τις δηλώσεις των παικτών, είναι ότι έβγαλαν μια αισιοδοξία. Ναι, όλοι δήλωσαν ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με τον κόσμο στο πλευρό και θα το κυνηγήσουμε. Δηλαδή, δεν άκουσα από κανένα να λέει ότι η πρόκριση τελείωσε. Θα μου πεις άλλο τα λόγια, άλλο στο γήπεδο προφανώς. Ναι, αλλά. Ναι. Τους είδα έτσι λίγο πιο. Δεν περίμενα τέτοια αισιοδοξία να ακούσω στις δηλώσεις. Πάντως, όπως και να έχει, είναι πολύ δύσκολο το έργο του Άρη το 15 Αύγουστο. Ερωτηματικό και ποια θα είναι η στάση του κόσμου, αν θα γεμίσει το Κλεινάνδης Βγελίδης. Είναι και 15 Αύγουστο, είναι και αυτό το αποτέλεσμα. Με ένα γεμάτο γήπεδο, με μια καυτή ατμόσφαιρα, αν έρθει και ένα γκολ νωρίς και προετοιμαστεί κατάλληλα ο Άρης για το παιχνίδι, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα είναι συγκυρίες εντός του παιχνιδιού που μπορεί να παίξει το ρόλο του, αλλά αν ο Άρης προσεγγίσει το μάτσο όπως χθες, σίγουρα δεν μπορεί να ελπίζει. Νομίζω η Μόλντε αξιοποίησε όλες του τις αδυναμίες και στον αντίποδα ο Άρης δεν τον είδαμε να εκμεταλλεύεται κανένα από τα τρωτά σημεία των Νορβηγών σε καμία περίπτωση. Σε πολύ κακή βραδιά αρκετοί παίκτες, ειδικά μεσοαμυντικά. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά συνέχεια. Θα τα αναλύσουμε κιόλα. Έτσι, υπήρχε η νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην πολύ αδύναμη Κραϊόβα. Έτσι, δεν έπεισε η ρουμανική ομάδα ότι μπορεί να κοντράρει την Ένωση. Στο πρώτο μήχρονο δεν ήταν καλή η ΑΕΚ και γι' αυτό δεν βρήκε και γκολ. Στο δεύτερο μήχρονο, μόλις πέτυχε και τον γκολ ο Μάνταλος, ξεκλείδωσε κάπως. Μετά, όταν ανοίχθηκαν και οι Ρουμάνοι, είδαμε πιο εύκολο να βγάζει τις αντεπιθέσεις, να βγάζει φάσεις. Ήρθε και το δεύτερο γκολ σε μια τέτοια φάση. Έχει θετικά στοιχεία να κρατήσει η ΑΕΚ από αυτό το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Σίγουρα ακόμη θέλει δουλειά, ακόμη την μαθαίνουμε κιόλας και εμείς στην καινούργια ένωση με αρκετά νέα πρόσωπα, με νέο προπονητή και έχουμε ακόμη αρκετά να περιμένουμε να δούμε. Πάντως για πρώτο επίσημο δείγμα ήταν θετικό, νομίζω κλείδωσε και την πρόκληση, έτσι. Ναι. Δεν χωρά αμφιβολία. Εντάξει, είναι λίγο πιο αδύναμο αντίπαλο βέβαια. Ναι. Θα είναι στα πλοία του Γκυροπάλη και εκεί που η Τραμπλοσπόρο έχει πάρει προβάδισμα. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά φυσικά και τα αποτελέσματα και των ζευγαριών από τα οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων. Να δούμε τι έγινε χθες βράδυ στα πρώτα τους παιχνίδια. Είχαμε και το μάτσο Ατρόμητου, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες. Το μάτσο Ατρόμητου, ναι. Σου άρεσε ο Ατρόμητος? Όχι. Δεν σου άρεσε? Όχι, δεν μου άρεσε. Εμένα γιατί... μου άρεσε ο τρόπος που αντιμετώπισε το παιχνίδι, που ουσιαστικά γι' αυτό έπαιξε. Για να μην χάσει και το κατάφερε. Δηλαδή, επιθετικά ήταν πολύ λίγος. Από αυτή την άποψη, ναι, αλλά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ναι, δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μου άρεσε. Πήγε ξεκάθαρα να πάρει αυτό το αποτέλεσμα και κατάφερε να το πάρει. Το πήγε αρκετά καλά. Είχε και τύχη, έτσι. Ναι. Είχαν δύο δοκάρια με στημένες μπάλες οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί που μια ομάδα χωρίς ουσία, θα έλεγα. Δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα αν ήταν πιο επικίνδυνη επιθετικά. Θα μπορούσε να είχε βρει τον γκολ. Ουσιαστικά απείλησε μόνο με στημένες μπάλες κυρίως. Όσες φορές βγήκαν σε σετ επιθέσεις, είτε και στον κοινό χώρο, όταν ο Ατρόμητος είχε αργές επιστροφές, δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες. Με στημένες μπάλες είχαν και τα δύο δοκάρια και έτσι απείλησαν κατά κύριο λόγο. Ο Μέγερη έβγαλε και ένα σούτ εκεί στο τέλος. Ο Ατρόμητος σε 2-3 περιπτώσεις μετά το 80, όταν ανοίχθηκαν παραπάνω οι Πολωνοί για να βρουν τον γκολ, είχε τις προϋποθέσεις για να βγει μπροστά, αλλά δεν τις αξιοποίησε, κυρίως λόγω έλλειψης ταχύτητας του Βέλιου και κούρασης του Μάτσον. Ο οποίος Μάτσον
Έκανε απίστευτα τρεξίματα για να καλύψει χώρους εκεί στη μεσαία γραμμή, δεχόμενο συνεχώς πίεση σε όλο το match. Και στο τέλος, όταν χρειάστηκε να τρέξει την αντεπίθεση, δεν είχε το καθαρό μυαλό, δεν είχε και τα φρέσκα πόδια για να τρέξει. Νομίζω ότι αν παίρναμε τον χθεσινό Μάντσον και το βάζαμε στο παιχνίδι του Άρη, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, όντως. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Έχει καλύψει τρομερά χώρους, έχει κόψει μπάλες, έχει τρέξει. Κάτι το οποίο δεν είδαμε από μεριά Άρη. Ναι, σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος που διασώθηκε από το θητό ναυάγιο του Άρη. Δεν ξέρω. Δεν μου φάνηκε κάποιος να ξεχωρίζει. Νομίζω όλοι ήταν σε πολύ κακό βράδυ. Ναι. Από πού να ξεκινήσει, από τον Κουέστα, από τους αμυντικούς. Καλά, και τον Κορχού δεν το συζητάω. Έχει τρία μάτσο. Δεν βλέπετε ο Κουρκούς με τίποτα. Έτσι είναι πολύ κακός. Και ευτυχώς ο Άρης πήρε και άλλον αριστερό μπακ, τον Ντεμπόκ. Μπας και λίγο, δεν ξέρω να. Ανέβει λίγο ο ανταγωνισμός. Ναι. Λίγο να ξυπνήσει και ο Κουρκούς, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η χαφ του, αυτή η τριάδα με την οποία ξεκίνησε ο Παντελίδης, δεν λειτουργήσε σε καμία περίπτωση. Ο Ιντέγε ουσιαστικά έδειξε ό,τι είχε δείξει και στα προηγούμενα μάτς με την LMSU, ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος. Το λέμε συνεχώς και είναι λογικό αυτό, έτσι. Δεν φταίει ο Ιντέγε, έχει να παίξει μπάλα ένα χρόνο. Το πρόβλημα εδώ για τον Άρη είναι ότι δεν έχει έτοιμο το Γιουνές λόγω του τραυματισμού του και αναγκαστικά πάει στην επιλογή Ιντέγε ο Παντελίδης, ο οποίος Ιντέγε όμως ακόμη δεν έχει τα πατήματά του. Δεν μπορεί να είναι στο 100% ώστε να βοηθήσει την ομάδα. Δεν ήταν κακός χθες. Όσες φορές θα μπορούσε, θα είχε τις προποθέσεις για να απειλήσει, δεν κατάφερε να το κάνει. Δεν έχει και δεύτερο σέντερ φορ ο Άρης πίσω από τον. Ναι, αυτό λέω. Ότι ο Γιουνές αυτή τη στιγμή είναι τραυματίας, οπότε ναι. αναγκαστικά ήταν η επιλογή η Ντέγη. Ίσως οι υποπροποθέσεις θα μπορεί να παίξουν την κοινή εκεί, αλλά ναι, με ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Ναι. Σαν ψευτονιάρι που λέμε. False ναι. Nine. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, πάντως από τη χθεσινή βραδιά κρατάμε σίγουρα τον Λιβάγια από πλευρά ΣΑΕΚ, ο οποίος. Ήταν το πρόσωπο που ξεχώρισε, ναι, μόλις μπήκε στον ημίχρονο και έδειξε την ποιότητά του. Ο Ατρόμητος, το ότι απέναντι σε μια ομάδα στην οποία είναι outsider, έτσι, κόντρα στους Πολωνούς, πλέον έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του και στη ρεβάνς στο Περιστέρι την επόμενη Τετάρτη, μπορεί να διεκδικεί τις πιθανότητες του. Ίσα-ίσα δεν έχει τίποτα να χάσει, έχει πολλά να κερδίσει. Ναι. Και για τον Άρη πλέον ήταν πολύ ήχηρο το χθεσινό καμπανάκι και. Το πιο πιθανό είναι να κοστίσει κιόλας στο σημείο που ήρθε, διότι δύσκολα να αντιστρέψει αυτό το σκορ. Οι Νορβηγοί, για να σταθούμε λίγο και σε αυτούς, έδειξαν αυτό που επίσης λέγαμε, ότι είναι μια ομάδα έτοιμη. Λογικό, όταν έχει παίξει 16, πάνω από 20 παιχνίδια, 17 μάτς πρωταθλήματος, κάποια ακόμη κυπέλου και ναι, τα ευρωπαϊκά έχουν περάσει. 20 πλάς. Άλλου γύρου, ναι, έτσι είναι. Πάνω από 20 παιχνίδια είναι λογικό. Τους είδαμε έτσι και μετά το 70 έμεινε και με 10 ο Άρης, πόσα τρεξίματα έβγαζαν, πόσο πιο εύκολα, πόσο πιο φρέσκα πόδια είχαν, πόσο πιο εύκολα. Έπαιρναν τις πρώτες μπάλες, έβγαιναν σε επιθέσεις. Να δούμε τι θα γίνει και με τον τραυματισμό του Βέλεθ. Γιατί ναι, φαίνεται και. Ο οποίος Βέλεθ ούτως ή άλλως θα λείψει τη ρεβάνς λόγω της αποβολής. Ναι, σίγουρα, αλλά αν είναι σοβαρός τραυματισμός, δεν μιλάμε για ένα μάτς μόνο. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι υποστή θλάση, και μπορεί να μείνει εκτός, να χάσει και τα πρώτα μάτς του πρωταθλήματος. Ακριβώς. Ναι. Μένει είναι να πρόβλημα και αυτό για τον Άρη. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά ωραία θα συζητήσουμε εδώ στο επόμενο τρίωρο. Θα έχουμε φυσικά και τις γραμμές ανοιχτές. Στο 2310-287-888 για τους φίλους του Άρη που θέλουν να σχολιάσουμε παρέα όσα είδα χθες βράδυ και για τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά, εφόσον θέλουν να παρέμβουν για να κάνουν τα δικά τους σχόλια και για το παιχνίδι με τον Άρη που έρχεται και γενικότερα για όσα είδαν και των υπόλοιπων ομάδων και τη ΣΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχουν και κάποιο φίλο του Ατρόμητο που μας ακούει και θέλει να σχολιάσει χθες το αποτέλεσμα. Πάντως, εδώ είμαστε να συζητήσουμε όσα είδαμε χθες βράδυ στην ευρωπαϊκή βραδιά. Επίσης, Χρήστο, πρέπει να σου πω. Ότι μετά από 9 μάτς, μάλλον πλέον στο σύνολο 11 αγώνων στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας, αυτό θα μου πεις. Ήταν η πρώτη και μοναδική που έχει μέχρι τώρα, γιατί μετά ο Ατρόμητος ακολούθησε, κράζει το αίτητο. Ο Άρης έφερε την πρώτη ήττα της Ελλάδας στις ελληνικές ομάδες, καθώς μέχρι τώρα μετρούσαμε 6 νίκες και μαζί με το Ατρόμητο που ήρθαν 4 σοπαλίες. Έτσι, το 0-0 του Ατρόμητου, το 0-0 του Ολυμπιακού με την Πλιζέν, το 2-2 του ΠΑΟΚ και το 0-0 του Άρη με την LMSU είναι οι 4 σοπαλίες. Οι 6 νίκες είναι του Ολυμπιακού με την Πασάκ Σεχίρ και με την Βικτώρια Πλιζέν, της ΑΕΚ χθες, του Άρη στην LMSU και οι 2 του Ατρόμητου με την Ντουνάης Καστρέντα στο προηγούμενο ζευγάρι. Ήρθε η πρώτη ήττα χθες από τον Άρη κόντρα στην Μόλντε και έσπασε αυτό το αίτο. Τα πηγαίναμε καλά, τα πηγαίνουμε καλά γενικώς. Μειώσαμε τη διαφορά. Ναι, χθες πήραμε στο σύνολο 300 βαθμούς. Έτσι. Ναι, 200 από την ΑΕΚ, 100 από τον Ατρόμητο. 300. Τα λέγαμε ότι αυτό είναι και το λογικό σενάριο. Βέβαια, περιμέναμε ίσως ισοπαλία από τον Άρη και ήττα από τον Ατρόμητο. Αυτό είχαμε προβλέψει. Στις προβλέψεις μας δεν πέσαμε πολύ μέσα.
Χθες ήταν κακό. Ναι, το 0-2 της ΑΕΚ εσύ το βρήκες? Ή ο Γιώργος, ο Μπαϊράμις? Πρέπει. Εγώ νομίζω είχα πει 1-2 και 0-1 είχε πει ο Γιώργος. Κάπως έτσι. Εγώ πρέπει να είχα πει 0-2. Εσύ πρέπει να έχεις πει 0-2, ναι. Πρέπει να είχα πει 0-2. Στον Ατρόμητο πέσαμε όλοι έξω, που βλέπαμε ήταν με 3-0 και 3-1 και κάτι τέτοια σκορ. Πέσαμε όλοι έξω, μας διέψευσε πανηγυρικά ο Ατρόμητος. Έχουμε... Και ο Άρης μας διέψευσε πανηγυρικά γιατί πιστεύαμε με όλοι. Την κακή έννοια, το ισόβαλο 1-1 περιμέναμε. Βέβαια, ναι. Εσύ. Όχι. Δεν περίμενε ίσως και ήττα. Το έχεις θέσει αυτό το παραθυράκι. Ότι ίσως και να ιτηθεί ο Άρης. Ίσως. Φοβήθηκες να το πεις στον αέρα? Όχι. Λοιπόν. Κάπως έτσι κύλησε η βραδιά. Έχουμε και άλλα ωραία θεματάκια με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε ανοιχτές γραμμές στο 2310-287-888 για όποιον θέλει να παρέμβει και να σχολιάσουμε μαζί όσα είδαμε χθες βράδυ. Και μέσω μηνύματος στο FM κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526, έτσι, για ό,τι θέλετε. Πολύ σωστά. Και κάπως έτσι τώρα να περάσουμε, να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα μιας που μπαίνω να δω τα χθεσινά αποτελέσματα, βλέπω μπροστά μου ότι ξεκινά απόψε η Premier League. Ξεκινά και το γαλλικό πρωτάθλημα League One με ντέρμπι Μονακό-Λιόν. Ωραία πράγματα. Έχει μπαλίτσα σήμερα. Ωραία πράγματα. Έχει ευρωπαϊκή μπαλίτσα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αύριο φυσικά γεμάτη Premier League αύριο ημέρα. Κυριακή έχουμε ντέρμπι Manchester Chelsea. Θα τη δεις στη Liverpool? Εκτός απρόπτου. Πρεμιέρα είναι, αξίζει νομίζω. Έτσι. Αξίζει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα για το Europa League, για τον τρίτο προκριματικό γύρο, τα πρώτα παιχνίδια. Πολλά μάτς χθες, έτσι. 32 μάτς. Λέμε και τα σχολιάζουμε ένα τα παιχνίδια και στη συνέχεια να δούμε επιμέρους τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, τα ζευγάρια από τα οποία ο νικητής θα είναι ο αντίπαλος στον επόμενο γύρο. Και να πιάσουμε επιμέρους και τι έκαναν οι κυπριακές ομάδες, να δούμε λίγο και τη βαθμολογία του UEFA, την κατάταξη του UEFA Ranking κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μάτς. Λέγκια Βαρσοβίας, Ατρόμητος 0-0. Λουκέρνη Εσπανιόλ 0-3. Τα λέγαμε για τους Ισπανούς ότι πολύ εύκολα θα πάρουν το εισιτήριο για τα playoff. Παρτιζάν Μαλάτιασπορ 3-1. Αυτό είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Μόλντε Άρης. Η Παρτιζάν έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για να είναι στα playoff του Europa League. Οπότε αν ο Άρης καταφέρει να κάνει επική ανατροπή, μάλλον θα βρει τους Σέρβους μπροστά του. Εκτός και αν δεχτούν και οι Σέρβοι επική ανατροπή, ναι. Από τους Τούρκους, από τη Μαλάτιασπορ. Λοιπόν, Τωρίνο Σόλιγκορσκ 5-0. Εύκολο βράδυ για τους Τούρκους. Ναι. Τωρίνο. Αούστρια Βιέννης Απόλλων Λεμεσού 1-2. Δεν το πιστεύαμε πολύ αυτό. Εδώ που ο Γιώργος Μπαϊράμις είπε θα είναι εύκολο απόγευμα για τους Αυστριακούς. Ναι. Ο Απόλλων Λεμεσού έκανε το διπλό και πλέον έχει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκριση. Αυτό δεν μας βολεύει ως Ελλάδα στο UEFA Ranking, καθώς οι Κύπροι πήραν και χθες 250 βαθμούς από αυτό το αποτέλεσμα και λογικά θα συνεχίσουν να έχουν εκπρόσωπο στο Europa League με τον Απόλλων Λεμεσού, ο οποίος λογικά θα πάρει την πρόκριση. Λοιπόν, επίσης στη συνέχεια Βαντούζ από το Λιχτενστάιν, Άντραχτ Φραγκφούρτης 0-5. Η καλύτερη ομάδα στην προκριματική φάση αυτή, η Άντραχτ Φραγκφούρτης, εύκολα πέρασε χθες από το Λιχτενστάιν κερδίζοντας με 5-0 τη Βαντούζ και θα είναι στα play-off του Europa League. Στεάου Βουκουρεστίου Μλάντα Μπόλεσλαβ 0-0. Μίλιντιλαντ Ρέιντζερς 2-4. Και εδώ οι Rangers του Steven Gerrard μάλλον έχουν κλειδώσει την πρόκριση, έτσι δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να γυρίσει η Midland μέσα στη Σκωτία. Επομένως οι Rangers θα είναι η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο νικητής του ζευγαριού Ατρόμητος Λέγκια Βαρσοβίας. Εάν ο Ατρόμητος καταφέρει ολοκληρώσει την έκπληξη στο Περιστέρι και περάσει το εμπόδιο της Λέγκιας Βαρσοβίας, θα βρει μπροστά του τη Rangers του Steven Gerrard ως προπονητή. Ωραίο ζευγάρι μα θα είναι και αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας μας στέλνει μήνυμα πως χθες στην Νορβηγία νίκησε το φως και η ελπίδα και η ΔΕΗ, λέει. Τώρα παίχτες Αγκάη διπλό και έχει έναν άσο για να πληρωθούμε παρέα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα. Νόρκεπινγκ Χάμπο Ελμπερσεβά 1-1. Ντουντελάντ Κάλιου από την Εσθονία 3-1. Ριέκα Αμπερντίν 2-0. Σαράγεβο Μπάντε Μπορίσοφ 1-2 η Λευκορωσή. Αντβέρπ Βικτόρια Μπλιζέν 1-0. Λοκομοτίβ Πλόβντιβ Στρασβούργο 0-1. Λουντογκόρετ The New Saints από την Ουαλία 5-0. Μακάβι Τελαβίβ Σούντουβα 1-2. Η Μακάβι Τελαβίβ του Βλαντανίβιτς δύσκολα τη βλέπω να συνεχίζει και στο Europa League.
ΤΣΣΚΑ Σόφιας Ζόρια 1-1. Φέγενορντ Δυναμό Τυφλίδας 4-0. Ιλκόβετς Αλκμαρ 0-0. Αυτό ήταν έκπληξη. Μάλμε Ζρινιέσκι 3-0. Μόλντε Άρης 3-0. Νεύση Μπακού Μπλέιν Γεγούντα 2-2. Σερίφ Τιραπόλ ΑΕΚ Στοκχόλμης 1-2. Τούν Σπαρτάκ Μόσχας 2-3. Το έλεγε εσύ ότι αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι από χθες. Χάουγε Σουτ PSV Eindhoven 0-1. Χαμηλό σκορ δεδομένου των τηρουμένων βασικά των αναλογιών. Έτσι στα μεγέθη των ομάδων. Ναι. Βένσφιλτ Γκυμαράες 0-3. Μπρόντμπι Μπράγκα 2-4. Να και η Μπράγκα. Έτσι. Πανηγυρικά ξαναβγήκε το διπλό τη Μπράγκα. Το λέγαμε. Το είχε πει και αυτό. Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα 0-2. Πιούνικ Γκουλς 0-4. Και αυτό το περιμέναμε. Σπάρτα Πράγα, Τραμπτοσπορ 2-2. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι η Τραμπτοσπορ πήρε μικρό προβάδισμα με τα δύο εκτός έδρας γκολ με το ισόπαλο 2-2 για να είναι στην φάση των play-off και να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Πες το. Όχι, τίποτα. Τι βλέπουμε, δεν ξέρω γιατί. Άσυ, τηλεόραση. Ναι. Διάφορες σειρές βλέπουμε. Παναλήψεις, δελτίο ειδήσεων έχει το Open. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ΑΕΚ Λάρνακας Γάνδη 1-1. Άλλους 125 βαθμούς πήραν οι Κύπροι. Με αυτό το αποτέλεσμα χθες. Αστάνα Βαλέτα 5-1. Έτσι. Και ολοκληρώνουμε με τα αποτέλεσματα. Τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε 3 μάτς την Τρίτη 13 Αυγουστού. Κάλι του Ντελάντ, Λίνφιλ Σουτιέσκα Νίξιτ και Ντάνταλ Σλόμα Μπρατισλάβας. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει από την Τρίτη, όταν θα έχει μάθει και ο ίδιος που θα συνεχίσει, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Έτσι, γιατί είτε προκριθεί και πάει στο Champions League. Την Τρίτη το βράδυ θα γίνει και η ρεβάνς του ζευγαριού Καραμπάκ από Ελ στην Κύπρο. Οπότε, αν προκριθεί το Champions League, θα ξέρει ποιον από τους δύο θα αντιμετωπίσει. Και αν αποκλειστεί, την Τρίτη θα γίνει και το match. Ντάνταλ Ξρόβαν Μπρατισλάβα στην Ιρλανδία, η ρεβάνς του 1-0 της Σλοβακίας. Ακριβώς. Οπότε και σε περίπτωση αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα ξέρει το ίδιο βράδυ ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα playoff του Europa League, ώστε να προετοιμαστεί για το παιχνίδι της επόμενης από εκείνη εβδομάδα. Λοιπόν, ο Ατρόμητος παίζει Τετάρτη με τη Λέγκια Βαρσοβία στις 7 στο Περιστέρι. Γκυμαράες, Βένσφιλτς και Σαμπουρτάλο Τυφλίδας Αραράτ Αρμενίας είναι τα άλλα δύο παιχνίδια που γίνονται την Τετάρτη. Όλα στις 7, καθώς είναι Τετάρτη στις 10 υπάρχει το τελικό στο Ευρωπαϊκό Super Cup Liverpool-Chelsea και έτσι δεν διεξάγεται κάποιο άλλο παιχνίδι της UEFA εκείνη την ώρα. Και τα υπόλοιπα όλα τα παιχνίδια είναι την Πέμπτη. Ο Άρης, θυμίζουμε ότι στις 9.30 θα αποδεχτεί τη Μόλντε τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ TV και πάλι και ραδιοφωνικά εδώ από το Λίμπερο 107,4. Το μάτς της ΑΕΚ με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα είναι στις 9 και κλεισμένο το θηρόν και αυτό. Δεν ξέρω αν θα έχει παιδάκια στο ΑΚΑ όπως και χθες στο γήπεδο της ρουμανικής ομάδας. Εντάξει, είδες γήπεδο η Ρουμάνια, εσύ. Ναι. Η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα τώρα, σαν να λέμε η Λαμία, ας πούμε, του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς παρεξήγηση τη Λαμία, έτσι. Ναι, αναλογικά. Ναι. Τα μεγέθη, μπράβο. Τι γήπεδο είχαν. Δηλαδή, σκέψου πόσο πίσω είμαστε και από το ρουμανικό ποδόσφαιρο. Αλήθεια, Χρήστο. Εγώ τρόμαξα πάντως. Δεν το ξέραμε αυτό. Στα 80's, λέει ο Χριστοσκιός, η Κραϊόβα ήταν η νούμερο 1 ομάδα της Ρουμανίας. Ναι. Ναι, αλλά το γήπεδο χτίστηκε τώρα, είναι καινούριο. Γι' αυτό. Ναι. Μάλιστα. Κραϊόβα πάντως μου έκανε πολύ μεγάλη. Βέβαια, το αγωνιστικό χώρο ήταν σε τραγική κατάσταση. Άλλο αυτό, αλλά εντάξει, είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξει τον αγωνιστικό χώρο το χορτάρι όταν έχει γήπεδο έτσι, με αυτή τη χωρητικότητα και με αυτέ τι εγκαταστάσει. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αυτά με τα αποτελέσματα από το Europa League. Έχουν βγει, βλέπω, και τα ζευγάρια τη πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος, εδώ που θα μπουν ομάδε χαμηλότερων κατηγοριών. Ναι, εντάξει. Τώρα. Είναι περισσότερες από την γάμα εθνική, νομίζω. Τη Super League 2. Όχι, η Football League θα είναι η νέα γάμα εθνική. Παονέ, α, ο Παονέ, τι λες. Να αναφέρουμε τα ζευγάρια. Να αναφέρουμε αν είναι τα ζευγάρια. Αναζώνες έχουν κληρωθεί ομάδες. 6 ζώνες υπάρχουν. Λοιπόν, στην πρώτη ζώνη είναι Μέγαρθας Αλέξανδρος Ιάσμου, Πανδραμαϊκός. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Αετός Ορφανού, Ορφανίου μάλλον από την Καβάλα. Πανσεραϊκός Ορφέας Πούμα Ξάνθης. Στη δεύτερη ζώνη, Παονέ ΑΕΚ Αρίτσας.
Μακεδονικός Φούφα Κοζάνης, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας Καστοριάς, Εδεσαϊκός Θερμαϊκός Θέρμης. Να, Θερμαϊκός Θέρμης εδώ. Εγώ είδα τον Εδεσαϊκό πάντως. Ναι. Ενδιαφέρον ζευγάρι, Εδεσαϊκός Θερμαϊκός Θέρμης. Λοιπόν, στην τρίτη ζώνη, Ελασσόνα Σουλή Παραμυθιάς. Σουλή Παραμυθιάς, όχι Σουλή. Αταλάντη Μετέωρα, Θυναλιακός Κέρκυρας Ποταμιά Ευρυτανίας, Τηλικράτης Λευκάδας ΑΟΣ Ελλάνων από την Καρδίτσα. Τέταρτη ζώνη, Απόλλων Ευπαλίου Όμηρος Νεοχωρίου, πάλι Ξουριακός Ξενοφών Κρεστενών, Δόξα Άρτας Ζάκυνθος. Ζάκυνθος. Άψ, ναι, λέει η ομάδα. Καλαμάτα Ατρόμητος Πατρών. Ωραίο. Την πέμπτη ζώνη, ΑΟ Ιπάτου Πανεργιακός Κόρινθος Λεωνίδιο Πελανάς Καστορίου Αντρόμητος Αγίου Γεωργίου και Πανσαμιακός Βαθύλου κόντρα στον Αιωλικό Λέσβου. Και στην έκτη ζώνη, Νέα Αρτάκη Εθνικός Επισκοπή Ατσαλένιος. Ατσαλένιος, το θυμάστε το Ατσαλένιο κάποτε ήταν. Εγώ δεν παίξει, το θυμάμαι. Με ποια ομάδα είχε παίξει το κύπελο? Είχε παίξει το κύπελο με μια ομάδα όταν ήταν ακόμη. Μπαίνανε οι ομάδες της Δέλτα Εθνικής αντίστοιχα τότε στο. Ναι. Πολύ παλιά. Τέλος πάντων. Επισκοπή Ατσαλένιος, όπως είπαμε. Πανθυραϊκός Κυκλάδος Ελυσιακός και Αχαρναϊκός Σίνκα. Τι είναι αυτό? ΑΕΕΚΑΜΠΑ Χανίων η ομάδα. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Μπαίνουν αυτές οι ομάδες με την αναδιάρθρωση που έχει γίνει και στο κύπελλο Ελλάδος. Στην πρώτη φάση του κύπελλου Ελλάδος, αυτές είναι οι ομάδες που θα μπουν έτσι στο μενού. 25 Αυγούστου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις για αυτή την πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα έγινε η κλήρωση. Έτσι. Ωραία, ναι. Βλέπω τώρα. Έγινε αυτό το πράγμα. Φυσικά, πάω Κωνσταντίνη, πλήρωσε η καεφορία, αισιοδοξία και με τους παίκτες. Θα έχουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη σε λίγο, αν είναι να μας μεταφέρει την εξέλιξη. Θα προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε μετά το διάλειμμα. Να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Φαίνεται πάντως από ό,τι διαβάζουμε τώρα στα δημοσιεύματα να υπάρχει θετική εξέλιξη. Ήδη λέει το ολόκληρο το ποσό για την καταβολή των χρημάτων σε ΕΚΑ και φορεία. Όχι έναντι, ολόκληρο. Ξαναλέμε. Για να δούμε λοιπόν αν όντως υπάρχει. Θα μας τα πει ο Νίκος μετά. Ναι, τόσο ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ναι. Από χθες το βράδυ έτσι άλλαξε λίγο το τοπίο. Διαβάζαμε ότι μια τελική επαφή θα γίνει με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ. Υπήρχε κινητικότητα και μάλλον τώρα έγινε το. Είχαμε την εξέλιξη αυτή. Ο Αντούρι θα ανακοίνωσε από ό,τι βλέπω την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Αυτός ο σκόρερ. Ναι. Ναι, ναι. Της Μπιλμπάου. Από το επόμενο καλοκαίρι, εντάξει. Θα παίξει αυτή τη σεζόν. Θα παίξει αυτή τη σεζόν. Ναι. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ στην εκπομπή Ολίμπερο Παντού στο Ολίμπερο 107,4. Μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε Ολίμπερο Παντού στο Ολίμπερο 107,4 και μπαίνουμε με είδηση στο τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Καλησπέριζουμε αμέσως Νίκο Μοσχοβίτη. Τι γίνεται, Νίκο? Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές του Ολίμπερο. Τι έχουμε? Η εξέλιξη που έχει να κάνει με την ΚΑΕ σήμερα είναι ότι μπήκε ένα ποσό από την πλευρά του κυρίου Σαββίδη, ποσό το οποίο πήγε όλο σε υποχρεώσεις προς ΙΚΑ και εφορία, χρήματα που έπρεπε να πάνε άμεσα εκεί, ούτως ώστε το ΠΑΟΚ να είναι σύνομος όσον αφορά την Επιτροπή Επικρατικού Αθλητισμού και την συμμετοχή του στο επόμενο ποτάσμα. Αυτό είναι η είδηση, αν την ερμηνεύσουμε λίγο παραπάνω. Ουσιαστικά είναι μια κίνηση που επιβεβαιώνει όσα έγιναν γνωστά από χθες το μεσημέρι και μετά. Από χθες λοιπόν οι δύο πλευρές που είναι σε επαφή, δηλαδή οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τον ΑΣ ΠΑΟΚ και το περιβάλλον του κ. Σαββίδη ήταν σε μια επαφή, καθώς δόθηκε η συγκατάθεση του Ιβάν Σαββίδη για οικονομική στήριξη της ΚΑΕ, και σήμερα εκταμιεύτηκε αυτό το ποσό το οποίο πηγαίνει σε αυτές τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, γιατί μέχρι χθες το πρωί δεν υπήρχε κανένα σημείο επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές, πέρα από την ανάλυση της κατάστασης που είχε πάει πριν περίπου 2-3 εβδομάδες από τους ανθρώπους του ΑΣ προς την πλευρά του κ. Σαββίδη, το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω όσον αφορά χρέη, το τι μπορεί να κάνει για την επόμενη μέρα της και τι χρήματα χρειάζονται. Από χθες λοιπόν υπήρξε αυτή η αλλαγή πλεύσης και σήμερα μπήκε ένα πρώτο ποσό.
Πήγε όλο εκεί, εκεί που αναφέραμε, σε ΙΚΑ και Φόρια. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και άλλο ποσό, το οποίο θα πάει πια σε παίκτες που έχουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Και μιλάω για τον Βαγγέλη Μαργαρίτη, για τον Λίνο Χρυσκόπουλο και τον Σταύρο Σίδα, και γενικότερα ποσά τα οποία ανάλογα για το ποιο θα είναι το ύψος τους, θα πάνε για να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ να επανεκκινεί ουσιαστικά η ΚΑΕ, δηλαδή να πληρώσει κάποιους παίχτες τους οποίους έχει για την επόμενη σεζόν και να μην έχει τον κίνδυνο να τους φτάσει, και τέλος πάντων να διακανονίσει πράγματα που τους κοστούνται και να ξεκινήσει διακανονισμούς και με άλλους παίχτες, και φυσικά σιγά σιγά να αρχίσει, όχι σιγά σιγά, φυσικά να ξεκινήσει και την επόμενη ομάδα, ναι, για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Η ουσία για σήμερα πάντως είναι αυτό, ότι μπήκε ένα ποσό, πήγε εκεί σε χρέος δημόσιο και φορέα, και να δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα πια το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. Ναι. Πάντως Νίκο, αυτή την κίνηση που σίγουρα είναι πολύ σημαντική και επί της ουσίας στην πράξη, αλλά μπορούμε να την ερμηνεύσουμε και ως πρώτο θετικό σημάδι για εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη στην ΚΑΕ και κάτι παραπάνω? Για τόσο παραπάνω δεν μπορώ να το πω. Όχι ακόμη, έτσι. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή δεν το έχει εκφράσει. Mm-hmm. Αλλά άμα ήθελε να έχει εμπλακεί πιο ενεργά θα το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Αλλά σε αυτή τη φάση, στην κατάσταση που είναι η ΚΑΕ, τα διάφορα ποσά τα οποία μπορεί να δώσει ο Ιβάν Σαββίδης μπορούν να το βοηθήσουν πάρα πολύ. Τώρα σε αυτή τη φάση έγινε αυτό. Εδώ mm-hmm. θα υπάρχουν και άλλες φάσεις, ούτως ώστε να ξεκινήσει η ομάδα, να κάνει ομάδα για την επόμενη σεζόν και να μπει σε μια διαδικασία αποπληρωμής και παύλα διακανονισμών παλαιών οφειλών σε παίκτες, για να μπορέσει να προχωρήσει την επόμενη μέρα της. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης κάνει αυτό που είχε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, έτσι, απλά είχε πάψει να το κάνει ένα διάστημα ακριβώς, το προηγούμενο. Ακριβώς. Το Άλυση. Σημαντικό, πέρα από το σημερινό που αποτυπώνεται με ένα ποσό το οποίο μπήκε και πήγε σε αυτές τις υποχρεώσεις, είναι η χθεσινή, δεν ξέρω αν ήταν αλλαγή πλεύσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο του Πελληνικού, στη Ιβάν Σαββίδη, ναι, το πώς σκέφτεται. Απλά μέχρι χθες, και γι' αυτό υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία, δεν υπήρχε καν απόκριση σε αυτά τα οποία είχαν σταλεί το Super Raps. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε αρνητική απόκριση, ούτε θετική. Και ο καιρός περνούσε. Από χθες λοιπόν το μεσημέρι και μετά υπήρξε μια διαφορετική κατάσταση, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης προφανώς επικοινωνώντας με τους ανθρώπους του, τους είπε ότι θα στηρίξουμε εκεί, και οι άνθρωποι του με τη σειρά τους επικοινώνουν με τους ανθρώπους του ΑΣ και της ΚΑΕ για να τους ενημερώσουν για αυτή τη διάθεση του Σαββίδη. Και σήμερα μπήκε αυτό το ποσό. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πορευτεί η ΚΑΕ. Γενικά έχει πολλά πράγματα να κάνει μπροστά της. Ναι. Δεν είναι ότι από πλευράς χρόνου είναι με το μαχαίρι στο λαιμό όσον αφορά το χρόνο. Αν έχει τα χρήματα για να κάνει πράγματα, νομίζω ότι μπορεί να κάνει αρκετά και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και όσον αφορά το κομμάτι παλαιών οφειλών, είτε προς παίκτες είτε προς δημόσιο, και όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ της επόμενης σεζόν. Αν ειδικά καταφέρει να εξασφαλίσει το Μαργαρίτη, το Χρυσκόπουλο, όπως ακόμα και το Σχίτζα, ακόμα και το Τσόχλα, έχει μια τετράδα παικτών, αν καταφέρει να κάνει όλα αυτά, που μπορεί να την έχει σαν βάση για την επόμενη ομάδα. Και φυσικά θέλει προπονητή για να τρέξει την υπόθεση της επόμενης ημέρας. Αυτό είναι λίγο μακρινότερο που το συζητάμε. Κρατάμε τη σημερινή εξέλιξη και βλέπουμε πώς θα πάνε τα πράγματα, ναι, στη συνέχεια. Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ και ό,τι νεότερο προκύψει εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από Νίκο Μοσχοβίτη για την τελευταία εξέλιξη του ΠΑΟΚ, για την πληρωμή του ΙΚΑ και της εφορίας από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το οικονομικό στήριγμα του Ιβάν Σαββίδη. Πώς το σχολιάζουμε αυτό, Χριστό? Καταρχήν, το περίμενες? Ναι. Να στηρίξεις ο Ιβάν Σαββίδης και πάλι? Ναι. Δεν νομίζω ότι θα άφηνε την ΚΑΕ να διαλυθεί. Τώρα, όπως είπε ο Νίκος, είναι νωρίς να ερμηνεύσουμε κάτι παραπάνω, αν θα εμπλακεί περισσότερο, πιο ενεργά κτλ. Αλλά σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη, η οποία εγώ προσωπικά την περιμένω, όπως νομίζω και περισσότερος κόσμος. Δεν θα μπορούσε ο Σαββίδης να αφήσει την ΚΑΕ στο έλος του Θεού. Από εκεί και ύστερα κρατάμε αυτό και βλέπουμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί η ΚΑΕ έχει τρεις παίκτες με συμβόλαιο, τον Χρυσικόπουλο, τον Σχίζα και τον Μαργαρίτη. Μένει να φανεί άμα
αυτοί οι τρεις θα πάρουν κάποια λεφτά αυτά που τους προστάνε, αν θα διασφαλιστούν τα συμβόλαιά τους και όπως είπε ο Νίκος, να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν με προπονητή, ρόστερ. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν όλα αυτά. Πρωτίστως να έρθει ο προπονητής. Σε λίγο τρόπο να μην ξεκινάει η Basket League. Όχι, εσύ, μην βιάζεσαι. Όχι. Όχι, βέβαια. Κάτι πόσο έχουμε σήμερα, 10 Αυγούστου. Οκτώβριο, να αρχίσει το πρωτάθλημα. Οκτώβριο, ναι. Okay. Βιάζει. Υπάρχει χρόνος για όλα αυτά. Το θέμα είναι να υπάρξει το χρήμα. Αν υπάρξει το χρήμα, όλα γίνονται και σε 2 εβδομάδες μπορεί να στηθεί ομάδα. Αν δεν υπάρχει το ρευστό, εκεί είναι το πρόβλημα. Χρόνος υπάρχει σίγουρα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση στο οικονομικό. Είναι μια πρώτη ανάσα αυτή η βοήθεια από τον Ιβασαβίδη και είναι αυτή η πληρωμή σε 10 και φορεία κάτι που απαραίτητος έπρεπε να γίνει. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες φάσεις, όπως είπε και ο Νίκος Μουσχοβίτης, τι θα ακολουθήσει και αν θα έρθει περαιτέρω στήριξη και για άλλα ζητήματα στα οποία υπάρχει ανάγκη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να βρεθούν λύσεις οπωσδήποτε. Ωραία λοιπόν, μάθαμε και την είδηση για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Να επιστρέψουμε λίγο σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, Χρήστο Γιουβάνογλου. Έτσι, να συνεχίσουμε λίγο τα σχόλιά μας για όσα είδαμε χθες βράδυ στα παιχνίδια του Europa League για τις ελληνικές ομάδες. Πρώτα όμως να σου πω αυτό το είδες χθες. Το είδα. Η Bayern έβαλε 23 γκολ σε φιλικό. Και η πλάκα είναι ότι την ίδια ομάδα, ερασιτεχνική ομάδα την οποία αντιμετώπισε, συγκεκριμένα. Πώς την είπαμε. Πάμε λίγο πιο πάνω. Νάτι, Ρόταχ Έγκερν, μάλλον. 23-0 την κέρδισε και η πλάκα είναι ότι την είχε κερδίσει πέρσι με 22 και πάλι σε φιλικό προετοιμασίας, όπου τους βρουν 20 και πάνω είναι το στάνταρ. Εσύ βλέπεις κάποια λογική στο να παίζεις? Εγώ αν ήμουν υπεύθυνος της ομάδας αυτής της ερασιτεχνικής και με κέρδισαν πέρσι 22 ενώ πήγαν να τους κάνουν την εξυπηρέτηση να παίξουν φιλικό παιχνίδι, δεν θα ξαναπήγαινα φέτος. Αυτό ακριβώς. Ποιο είναι το νόημα να παίζουμε μια ερασιτεχνική ομάδα και να βάζω 23 γκολ? 5 παίκτες έκαναν χατρίκ. Ο Γκορέτσκα, ο Λεβαντόσκι, ο Μίλερ. Α, παίξαν και με τους βασικούς. Το Λισό, ναι, κανονικά. Και. Α, 6, ένας ακόμη. Ο. Πούντος. Ναι. Μπράβο. 20 από εδώ, 20 από εκεί. Μαζεύουν 20 άρες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. 23-0. Να 23-0. Πω, εντάξει. Βάλτε ένα αυτογκόλ, έστω. 23-1. Κάτι ρε, παιδιά. Πω. Κακό. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Χρήστο, για τα χθεσινά παιχνίδια? Πού άλλο θέλεις να σταθούμε? Ξεκινήσουμε από το Άρη το παιχνίδι. Από το Άρη. Θέλω να σταθώ στα πρώτα δύο γκολ της Μόλντε. Εκεί που στο πρώτο το passing game μέσα στην περιοχή από μεριάς των γηπεδούχων είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Είναι όλο με μία επαφή και στο τέλος το shoot είναι εξαιρετικό στη γωνία του Κουέστα. Είναι εξαιρετικό το passing game. Και μαρκάρουν και λίγο με τα μάτια οι παίκτες του Άρη. Ναι, αλλά και πάλι. Είναι εξαιρετικό το passing game. Και το δεύτερο είναι αυτό που σου έστειλε στο inbox. Είναι ότι η πίεση και η παγίδα που κάνει ψηλά η Μόλντε είναι σεμινερικού επίπεδου. Ναι, μεν ο Μπάσα, αν δούμε το replay, ο Μπάσα έχει μεγάλη απόσταση συγκριτικά με τον Κουέστα, το Βέλεθ και όλη την αμυντική τετράδα του Άρη. Ναι. Και ο Κουέστα δεν έχει που άλλο να δώσει. Γιατί άμα δώσει το Βέλεθ έχει κοντά αντίπαλο. Άμα δώσει το Ρούζ έχει επίση κοντά αντίπαλο. Πρέπει να τη διώξει την μπάλα. Πρέπει να τη διώξει. Δεν επιλέγει, τη διώχνει όμως. Επιλέγει να δώσει τον Μπάσα. Ο οποίος Μπάσα κανονικά θα έπρεπε να είναι 2-3 μέτρα πιο κοντά στον Βέλεθ και στο Ρούζ. Να κλείσει λίγο τις γραμμές αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να βγει μπάλα. Ανταυτού κάθεται και περιμένει την μπάλα. Μέγα λάθος. Και εκεί γίνεται το λάθος και κλέβει και βγαίνει Μόλντε μέσα στην μεγάλη περιοχή με 5 παίκτες. Τρεις φορές σου, δύο φορές σου τάρανε, με την τρίτη μπήκε. Ναι. Κατάλαβες. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προσεχτεί από τον Άρη, όσο είναι ακόμα νωρίς. Οι γραμμές του γενικά είναι πολύ ασύνδετες. Και στην αμυντική μετάβαση έχει θέμα ο Άρης. Αυτό που είδα χθες. Στο αμυντικό τραζίσιο δηλαδή πρέπει να το δουλέψει πολύ ο Σάββας Παντελίδης αυτό. Και να βρει τον σχηματισμό στη μεσαία γραμμή που θα καλύπτει τα κενά. Γιατί η τριάδα Ματίγια, Σάσα και Μπάσα δεν δούλεψε χθες. Καθόλου καλά. Δεν δούλεψε καθόλου. Νομίζω ότι δεν του βγήκε η επιλογή να προωθήσει το Ματίγια στο 10 και να βάλει το Σάσα πάτερνε του Μπάσα. Νομίζω δεν του βγήκε καθόλου του Παντελίδη. Καθόλου. Πήγε πολύ άσχημα.
Πολύ άσχημα συγκεκριμένη επιλογή για τριάδα στη μεσαία γραμμή. Νομίζω λείψαν και τα, συγγνώμη, λείψαν, νομίζω και τα τρεξίματα του Σιώπη πολύ από το χθεσινό μάτς. Ήταν ο ορισμός εκεί που έπρεπε να υπάρχει ο Σιώπης, στο μεσοδιάστημα μεταξύ χαφ και άμυνας, εκεί στο μεσοδιάστημα. Τώρα ο Άρης δεν μπορεί να ψάχνει το Σιώπη όμως. Δεν μπορεί να στέκεται εκεί, έτσι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω όμως ότι αν είχε τον Ματίγια παρτενέρ του Μπάσα, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και δεν τον είχε λίγο πιο προωθημένο. Γιατί καλός χρυσός ο Σάσα, αλλά ακόμα νομίζω δεν είναι στο επίπεδο. Ναι. Ο Άρης έπαιξε χθες με τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα στη βασική ενδεκάδα, το Σούντγκρεν, το Σάσα και τον Ιντέγε. Και δείχνουν ακόμη και οι τρεις ότι δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Δεν έχουν ακόμη. Που είναι, ξαναλέω, λογικό έως ένα σημείο. Έτσι, δεν μπορούσε να περιμένει ο Άρης από αυτούς τους τρεις να μπουν κατευθείαν στην ομάδα και να δώσουν τις λύσεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν περίμενε να ανοίξει σε τόσο άσχημη κατάσταση. Και ο Σούντγκρεν χθες, για τον οποίο λέγαμε ότι περιμένουμε σε πιο γνώριμη διαθέσιμη και δεν είναι καλύτερο. Δεν έπεισε πάλι. Ήταν σε πολύ μέτρια βραδιά. Ο Άρης έχει πλέον μπροστά του να ανέβει ένα βουνό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η εικόνα του που προβλημάτισε κυρίως. Γιατί και να χαθεί η πρόκριση. Εντάξει, ο Άρης θα συνεχίσει από εκεί πέρα να δουλεύει για το πρωτάθλημα. Έτσι. Και χθες εμφάνισε πολλά σημεία τα οποία πρέπει να δουλέψει οπωσδήποτε, γιατί θα έχει πρόβλημα και στην Ελλάδα. Και όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Με αυτή την εικόνα που μας έδειξε χθες, έτσι. Πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Ναι, μου δίνει τον κόλλο, δεν παλέζει. Κοίτα πώς πιέζουν όλοι μαζί. Ναι, και κοίτα πού είναι ο Μπάσα. Από τη στιγμή που φεύγει η πάσα από τα πόδια του Ρόους. Κοίτα πόσο μακριά είναι η αποστάση των δύο χαφ του Άρη. Ακριβώς. Πού είναι ο Μπάσα και πού είναι ο Ματίγιαδες. Ακριβώς. Δεν δίνει εδώ επιπλέον λύση όπου πιέζει ο παίκτης. Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει ένα παίκτη, όπως βλέπουμε, υπάρχει ένα παίκτη ανάμεσα σε 1, 2, 3, 4 τη Μόλντε. Και από τη στιγμή που γίνεται το λάθος, ο πέμπτος παίκτη μπαίνει μέσα στην περιοχή και βγαίνουν 2. Αμυντική του Άρη με 5 επιθετικούς της Μόλντε. Ναι, απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Να υπάρχουν 3 παίκτες παραπάνω των επιτιθέμενων στην άμυνα του αντιπάλου. Έτσι, δεν επιτρέπεται. Μιλάμε για πεδαριώδες λάθος από την άμυνα του Άρη και αυτά είναι που πρέπει να δουλέψει οπωσδήποτε ο Παντελίδης εν ώψη συνέχεια, γιατί θα τα βρει μπροστά του. Έτσι. Λέγαμε για την ΑΕΛΕΜΕ σου ότι είναι μια ομάδα χαμηλής ποιότητας, χαμηλότερο επίπεδο σχέση με τον Άρη. Και δεν πλήρωσε εκεί τα λάθη του, γιατί δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα, πέρα από το δεύτερο παιχνίδι σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά τώρα που βρήκε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη μπροστά του, ξεκάθαρα αυτό φάνηκε και στα τρεξίματα και στην ενέργεια που είχαν οι παίκτες της Μόλντε, τα πλήρωσε. Εκμεταλλεύτηκαν όλα τα δώρα που έκανε η άμυνα του Άρη, τα εκμεταλλεύτηκαν οι Νορβηγοί στο έμπακρο και πέτυχαν τα 3 γκολ. Και... ναι. Δεν δουλεύει τίποτα, λέει ο Χρυσοσκιώσης. Δεν του βγήκε. Ναι. Πού είναι, για. Ναι. Πού είναι. Ο Ατρόμητος. Και τον είδες, ναι. Με το Ρισβάν εκεί σταθερά. Επιθετικά, ναι. Τουλάχιστον ήξερε πώς να πάει να πάρει αυτό που ήθελε. Ο Άρης χθες δεν είδαμε ένα πλάνο. Τουλάχιστον να πάει να πάρει ένα αποτέλεσμα. Να καταλάβει μέσα του να προσεγγίσει το παιχνίδι έχοντας καταλάβει ότι παίζει κόντρα σε μια καλύτερη ομάδα και τουλάχιστον πάμε να κλέψουμε ό,τι μπορούμε σαν αποτέλεσμα. Δεν είδαμε αυτή την προσέγγιση από πλευρά Σάρη. Ίσως θα έπρεπε να πάει έτσι. Ναι, δεν έχει αθλητές. Αυτό σωστό που λέει ο Χρυσοσκιώσης. Δεν εμφανίστηκε αθλητικός σε αντίθεση με τη Μόλντε που όλοι και οι 11 ήταν νομίζω σε αυτόν τον τομέα εξαιρετικοί. Στα τρεξίματα και στη φρεσκάδα που είχαν ήταν πολύ πιο αθλητική ομάδα και αυτό πλήρως άρεσε. Η ΑΕΛΕΜΕ σου καμία σχέση με τη Μόλντε. Δεν το συζητάμε. Χωριό. Λέω Χρυσοσκιώσης. Σκληρός. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πάλι με Ματέο Γκαρσία. Πάλι για Ματέο Γκαρσία γράφουν οι Ισπανοί. Αυτή η ίδια ιστοσελίδα, η La Provincia. Γράφει πάλι. La Provincia, πώς λέγεται. Το είπε και με προφορά. Ναι, La Provincia. Γράφει πάλι για Ολυμπιακό και Ματέο Γκαρσία. Ξανά. Και άλλο σενάριο. Νομίζω ότι ξεπέρασε τη Λάμψη. Εσύ θα τη θυμάσαι τη Λάμψη. Ναι, δεν το βλέπω. Είσαι πιο μεγάλος από μένα. Εντάξει, έχει καταντήσει πια κουραστικό το θέμα. Ναι, εντάξει. Ας πάει κάπου να τελειώνει. Λοιπόν... Γιατί εγώ όσο περνάνε οι μέρες νομίζω ότι θα καταλήξει εν τέλει στον Άρη. Δεν αποκλείεται. Ο Άρης έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Έκανε και νέα πρόταση την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, περιμένει καλύτερη. Απάντηση. Τώρα από εκεί πέρα δεν ανεβάζει άλλο. Περιμένει απάντηση. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι και τα οικονομικά δεδομένα στον Άρη εφόσον έρθει αποκλεισμός από την Ευρώπη.
Ναι. Ίσως αλλάξει λίγο έχω, το μεταγραφικό πλάνο. Θα μας τα πει αυτά ο Χρήστος Ψαλτίδης στη συνέχεια. Τον έχουμε κατά τις 3.30 να σχολιάσει και όσα είδε χθες. Ναι. Λοιπόν. Έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο στην, να πούμε, στην Premier League. Ναι, θα τα δούμε αυτά συνέχεια αναλυτικά, ναι, τις μεταγραφές που έγιναν εκεί. Χθες για τον Ατρόμητο που λέγουν, καταρχήν κάτι άλλο έξω αγωνιστικό να σχολιάσουμε. Δες εδώ πως άφησαν τα αποδυτήρια από έξω Ατρόμητου. Τα άφησαν πιο καθαρά από ό,τι τα βρήκαν. Κυριολεκτικά όμως. Πήγαν, έπαιξαν. Κάτι το οποίο μας δίδαξαν οι Ιάπωνες στο Μουντιάλ του 18. Όχι μόνο στα αποδυτήρια και στις κερκίδες. Ναι, που καθάριζαν τα πάντα οι άνθρωποι. Εντάξει, εξαιρετικοί σε αυτόν τον τομέα. Άλλο... Και το εφάρμοσαν και οι περιστατικοί. Άλλη παιδεία, ρε Γιώργο. Άλλη παιδεία, άλλη, ναι, κουλτούρα, άλλη νοοτροπία. Εντάξει, ναι, είναι θέμα να το παίρνει απόφαση. Είδε τι ωραία που το έκαναν χθες οι Έλληνες. Στο Ατρόμητο. Μέσα εδώ, λαμπίκο τα αποδυτήρια. Ούτε πριν ήταν έτσι. Παίρνει όρκο γι' αυτό. Αν ήταν πριν έτσι. Ναι. Εντάξει, μπορεί να ήταν. Θέλω να σου πω ότι τα άφησαν σε άψογη κατάσταση. Ναι. Στην κατάσταση που τα βρήκαν, αν όχι καλύτερη. Μπράβο, του θυμάει αυτό. Ακριβώς. Μακάρι να μην το κάνουν όμως μόνο στην Ευρώπη για να φανούν, να το κάνουν σε όλα τα γήπεδα που πάνε. Και να το εφαρμόσουν σιγά σιγά. Τώρα, αν πάει ο Ατρόμητος να παίξει. Στην Ξάνθη, ας πούμε. Στην Ξάνθη και αφήσει έτσι τα αποδυτήρια, θα το δουν και τη Ξάνθη να πει όπα, γιατί αυτή και εμείς όχι. Και όταν πάει τη Ξάνθη στη Λάρισα να κάνει τα ίδια. Έτσι, ναι, ναι. Κάπως έτσι πρέπει λίγο να παραδειγματιζόμαστε όλοι. Να βλέπουμε το διπλανό μας και να γινόμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την βαθμολογία της UEFA, για την οποία είπαμε πριν. 23.000 πλέον η Ελλάδα, 24.375 η Κύπρος. Η Κύπρος έχει τρεις ομάδες που συνεχίζουν, η Ελλάδα έχει πέντε, δεν ξέρουμε πώς θα έχει την επόμενη εβδομάδα όμως, με τις ρεβάνς που θα γίνουν. Ούτε η Κύπρος ξέρουμε πώς θα έχει, έτσι, ακόμη. Ο Απόλλων Λεμεσού έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα για να προκριθεί βέβαια, απέναντι στην Αυστρία Βιέννης. Ο Αποέλ μάλλον θα μείνει εκτός Champions League. Θα δούμε. Την επόμενη εβδομάδα είναι καθοριστική και για τη συνέχεια. Πώς θα συνεχίζουν, έτσι ώστε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στη συνέχεια η κατάταξη του UEFA Ranking. Προς το παρόν απέχουμε 1375 βαθμούς. Εντάξει, οι Κροάτες που είναι αρκετά πιο πίσω μας. Αρκετά, δεν είναι αρκετά. Είναι απλά στους... οι Κροάτες έχουν μόνο δύο ομάδες, οπότε δύσκολα θα μας φτάσουν. Είναι στους 21.875. Οι Σέρβοι είναι κοντά στους Κροάτες. Εκεί θα γίνει μια. Όπως και οι, ναι, και οι Σκοτσέζοι. 21.750 οι Σέρβοι, 21.500 οι Σκοτσέζοι που έχουν και τη Rangers που συνεχίζει, έχουν και τη Celtic που μπορεί να συνεχίζει. Και άλλη μια ομάδα έχουν οι Σκοτσέζοι. Ποια είναι? The New Saints. Όχι, η Ουαλή. Τέλος πάντων. Εντάξει, για πιο πάνω μετά. Οι Δανείοι έχουν 25.375, δηλαδή είμαστε 2.375 βαθμούς πίσω και έχουν τρεις ομάδες που συνεχίζουν. Εδώ θα εξαρτηθεί από τις προκρίσεις. Αν αφήσουν λιγότερες ομάδες συνέχεια, γιατί η Μίντλαντ μάλλον θα μείνει εκτός. Η Κοπεχάγη δεν ξέρουμε τι θα κάνει, που είχε πέσει τη Μάικλ στο πρώτο παιχνίδι, έχει τη ρεβάνς. Αν αφήσουν λιγότερες ομάδες και εμείς συνεχίζουμε με παραπάνω ομάδες, ίσως έχουμε ελπίδες να τους φτάσουμε και τους Δανούς. Η Τσέχη είναι στους 25.500 και αυτοί από κοντά, αυτοί έχουν τέσσερις ομάδες. Και μετά τα πράγματα ξεφεύγουν εκεί όλα. Εντάξει, ναι, δεν κοιτάμε πιο πάνω. Θυμίζουμε απλά ότι η 15η θέση στην οποία κυνηγάμε την Κύπρο δίνει τον πρωταθλητή στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και τον δεύτερο επίσης στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τουλάχιστον δίνει δύο ομάδες του Champions League, ενώ η 16η θέση μόνο μία. Ο τρίτος θα πηγαίνει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος και ο πέμπτος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League 2. Αυτά από τη σεζόν 2020-2021, όταν θα γίνουν και οι αλλαγές τη UEFA σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι, με τη νέα διοργάνωση που θα υπάρχει, το Europa League 2. Λοιπόν, και μια και αναφερόμαστε στα χθεσινά παιχνίδια του Europa League, έχω και ένα άλλο ενδιαφέρον θεματάκι, το οποίο ίσως να μην το παρατήρησαν πολύ, αλλά κάνοντας τη σούμα το παρατηρούμε, με πόσους Έλληνες χρησιμοποίησε κάθε ομάδα από τις ελληνικές όλη την εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με τον ΠΑΟΚ. Ας τα πάρουμε τη σειρά. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε βασική τρίτη. Ξεκίνησε με τον Πασχαλάκη, τον Γιαννούλη και τον Πέλκα. Τρεις. Αλλαγή. Αλλαγή, μπήκε ο Λιμιός. Ναι. Ο Λιμιός. Γιατί μετά μπήκε μόνο ο Ντόγκλας. Και ο Στόχ. Και ο Στόχ. Τρεις συν ένας λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Βασικοί ήταν τρεις επίσης. Τσιμίκας, Μπουχαλάκης και Μασούρας. Και ο σκόρερ ο Μασούρας. Ναι. Αυτή δεν μπήκε αλλαγή κάποιος. Η ΑΕΚ είχε βασικούς τους Μπάρκα, Μάνταλος, Βάρνα και Κλωναρίδη. Τέσσερις. Στη βασική εντεκάδα για την ΑΕΚ. Ο Άρης δεν είχε κανέναν στη βασική εντεκάδα. Ναι.
Ούτε έναν. Είναι γεγονός. Και μπήκαν αλλαγή ο Δελιζής αναγκαστικά και τραυματίστηκε ο Βέλεθ. Όχι τραυματίστηκε ο Βέλεθ. Τραυματίστηκε και κοκκινίστηκε ο Βέλεθ. Αποβλήθηκε και όλα. Μετά τραυματίστηκε. Ναι, και μπήκε στη θέση του Μπάσα και ανακαλύψει το κενό. Στο κέντρο τη άμυνα και ο Φετβαζίδης. Δύο μπήκαν ως αλλαγή λοιπόν από πλευρά άλλη. Οι λιγότεροι Έλληνες που χρησιμοποιήθηκαν σε ελληνική ομάδα στο προκριματικά του Europa League. Και ο Ατρόμητος είχε 7 παρακαλώ. Με τους δύο να είναι από τις ακαδημίες. Ο Κατράνης και ο. Ο Νάτσος. Ο Νάτσος. Ρισβάνης, Γούτας, Χαρίσης, Μανούσος, Βέλιος και Νάτσος και Κατράνης, όπως είπες, που ήταν και από τις ακαδημίες του. Ναι. Έτσι. Αγωνίστηκαν ως βασική παρακαλώ. 7 Έλληνες στην αρχική σύνδεση ο Ατρόμητος. Μπράβο στον Ατρόμητο γι' αυτό. Με Έλληνα προπονητή επίσης, τον Αναστασίου. Ακριβώς. Δεν μας εντυπωσίασε με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, αλλά πήγαινε για συγκεκριμένο στόχο. Για συγκεκριμένο λόγο τον κατάφερε τώρα. Σε μια δύσκολη έδρα, είδες ατμόσφαιρα έτσι. Με ναι, τα ναι, Κορεό, ναι. Με τους Πυρσούς. Οι Πολωνοί είναι από τους πιο φανατικούς οπαδούς στην Ευρώπη. Σε ένα γεμάτο Βαλκάνι, γήπεδο. Βαλκάνι, όλα. Σε ένα γεμάτο γήπεδο, έτσι. Βαλκάνι, ναι, τέλος πάντων. Δεν είναι και δεν τους λες Βαλκάνι. Έχουν αυτό το στυλ οι οπαδοί. Ναι, ναι, ναι. Γεμάτο ήταν, ναι, σχεδόν γεμάτο. Ωραία ατμόσφαιρα. Στάθηκε όρθιος ο Ατρόμητος. Πήρε αυτό που ήθελε χωρίς να εντυπωσιάσει. Άμα διορθώσει και κάποια πράγματα μεσοεπιθετικά και νομίζω. Μπήκε αλλαγή ο Φαρλή Ρώσα. Δεν είναι ακόμη έτοιμος ο παίκτης που πήραν από τον Πανετολικό και ο άλλος ο Πορτογάλος που έβαλε μετά ο Αναστασίου. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι το όνομά του, Ρασόουζα, κάπως έτσι. Αν αρχίσουν και αυτοί να δένουν λίγο παραπάνω με την ομάδα, ο Ατρόμητος θα είναι καλύτερος και επιθετικά. Εντάξει, νομίζω ότι θα δούμε και αλλαγές στην σύνθεση του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Ναι, είναι καλή ομάδα ο Ατρομήτου. Θα πάει λίγο πιο επιθετικά. Ο Βέλιος δεν μου γεμίζει το μάτι, δεν ξέρω τώρα. Δεν ήταν πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς, ναι, δεν ξέρω. Νομίζω όταν είχε επιστρέψει για τον Ηρακλή τότε, τη σεζόν 10. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ καλύτερη καριέρα. Νομίζω ότι εκεί πέρα το πέρασμά του από την Νότιχαμ ήταν ναι. Αυτό που τον έτσι λίγο. Είχε πάει και στο Βέλγιο, στη Λίρς. Ναι, ναι. Αλλά ξεκίνησε το κακό νομίζω εκεί από την μεταγραφή. Ενώ μεταγραφή. Όταν είχε επιστρέψει για τον Ηρακλή. Είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Ναι, ήταν καλύτερος. Από ότι τώρα. Εντάξει, μπορεί το παιδί στην πορεία να βελτιωθεί έτσι, να το δούμε καλύτερο. Δεν ξέρουμε, ακόμη είναι νωρίς σεζόν, αλλά δεν ξέρω, δεν μου γέμισε το μάτι χθες. Πολύ, πολύ βαρύς. Ίσως να μην τον βοήθησε και το στυλ του παιχνιδιού χθες. Όπου ο Ατρόμητος έπαιζε για το 0 κυρίως. Και στα έτσι. Φιλικά ο Βέλιος δεν μπορούσε. Ίσως σε παιχνίδια μέσα στο Περιστέρι, πιο κλειστές άμυνες που θα έχει απέναντι ο Ατρόμητος, να βοηθήσει με τα γκολ του εκεί, ως βαρύ κορμί στην περιοχή. Ναι. Ξέρεις τι, νομίζω ότι ο Βέλιος είναι αυτό στην ουσία που θέλει ο Άμπελ Φερέιρα. Ένα βαρύ κορμί το οποίο είναι παίκτης περιοχής. Εντάξει, τώρα δεν είναι στο επίπεδο με όλο το σεβασμό για να παίξει στον Πάο. Δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή την ταχύτητα παιχνιδιού, ναι. Ναι, αλλά είναι το σωματότυπο, ο τρόπος παιχνιδιού που παίζει στο κουτί. Είναι αυτό το διαφορετικό που ψάχνει. Ένα μπέργκι θέλω πάω. Ένα μπέργκι. Ο οποίο συνεχίζει την Κραστοντάρ φυσικά. Έτσι για μην το παρεμηνεύσουν κάποιοι ότι μπορεί να υπάρχει πάλι σενάριο. Όχι, πήγε ο άνθρωπος εκεί μεταγραφή, τελείωσε το. Έχει κλείσει το κεφάλαιο μπέργκι. Και δεν νομίζω ότι απλά το βάζω στη συζήτηση ότι ο Πάκ θέλει να παίξει με αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν είναι ο μπέργκι, μου είναι 32 τώρα ούτως ή άλλως. Πόσο είναι? 32. Ο μπέργκι. Μονό. Πόσο θέλει να είναι? Είναι μόνο 32 ο μπέργκι. Πόσο είναι εσύ, λε να κάνω λάθος. Έτσι έχω την εντύπωση. Πόπο. Λες να έχω μείνει πάντως, τόσο, είναι. Λες να έχω μείνει τόσο πίσω. Του 86 είναι. Στα 33. Εντάξει. Και πάλι. Ποιο μήνα. Άλλο 32, άλλο 33. Ποιο μήνα γεννήθηκε? Τον Αύγουστο. 17 Αυγούστου. Άρα τώρα θα κλείσει 33. Ένα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής στο Λίμπερο παντού. Μένετε συντονισμένοι εδώ, Λίμπερο 107,4. Έχουμε και ανοιχτές γραμμές και μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. 2-3-10-287-888. Αν και δεν βλέπω πολύ ζεστούς φίλους του Άρη να θέλουν να σχολιάσουμε για ένα χθες, μάλλον εκνευρισμένοι είναι. Να σου πω την αλήθεια. Δεν βλέπω να έχουν τη διάθεση, αλλά σε καμιά θέλει να το συζητήσουμε παρέα. Εδώ είμαστε. Πάμε στο break και επιστρέφω. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 7 λεπτάκια μετά τις 3. Ο Λίμπερο παντού στο Λίμπερο 107,4 φυσικά. Ως και τις 5 θα πάμε παρέουλα. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2-3-10-287-3-8-αριά. Οι φίλοι του Άρη ή του ΠΑΟΚ ή του Ατρομήτου. Να συζητήσουμε την. ΣΑΚ. Και τη ΣΑΚ φυσικά. Οποιαδήποτε <οποιοδήποτε, laughs> ομάδα. Να συζητήσουμε τι έγινε χθες. Το τι θα γίνει αν είστε φίλος του ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Τι έχεις μπροστά σου? Το καλύτερο γκολ θέλω να μου πεις ποιο ήταν στο περσινό Champions League. Βγήκε το φάουλ του Λιονέλ Μέση εναντίον της Λίβερπουλ μέσα στο Gap Nou για τη σεζόν του 2018-2019.
εκεί που η Μπαρτσελόνα κέρδισε τη Λίβερπουλ, αλλά έπεσε θύμα ιστορικής ανατροπής μέσα στο Anfield με το 4-0 εκείνο. Το φάουλ του Μέση είναι από τα 30 μέτρα. Είναι 3-35 μέτρα, Γιώργο. Από εκεί. Κάπου τόσο εκπληκτική εκτέλεση. Ο Άλισον έκανε τρομερή εκτείναξη, αλλά δεν μπόρεσε να το βγάλει με τίποτα εκεί που πήγε. Είναι εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες. Κάπως έτσι. Έτσι. Ναι, το είπα πάρα πολύ κομψά. Ραδιοφωνικά. Ναι. Όσο φορές και να το βλέπεις, είναι. Φοβερό γκολ. Νομίζω δίκαια. Μπορείτε να το βρείτε στο site της UEFA, έτσι. Το γκολ να πούμε. Έτσι, να θυμίσουμε λίγο και τους υποψήφιους για τον κορυφαίο σε κάθε θέση. Να μαντέψω, να μαντέψω. Μπορείτε να ψηφίσετε και στο site της UEFA. Καταρχήν, οι τρεις υποψήφοι για το βραβείο του καλύτερου παίκτη στο περσινό Europa League είναι ο Αζάρ, ο Ζιρού και ο Γιώβιτς. Νομίζω θα το πάρει ο Αζάρ περπατώντας το βραβείο. Οι και δύο, στο Champions League. Εν τω μεταξύ είναι στη Real. Πλέον ναι. Στη σεζόν την περσινή ήταν στην Τζέλσι οι δύο ψήφοι. Ο Αζάρ και ο Ζιρού. Ναι. Και ο Γιώβιτς ήταν στην Άιντραχτ. Ναι. Πλέον οι τρεις υποψήφοι σε κάθε θέση για κορυφαίοι στο Champions League το περσινό. Άλισον, Γιορίς και Τερστέγγεν, οι τρεις τερματοφυλακές. Φαντάικ, Ντελίχτ και Αλεξάνδερ Άρνολντ, οι τρεις αμυντικοί. Χέντερσον, Έριξεν και Ντεγιόνγκ, οι τρεις Μέση. Και οι τρεις επιθετικοί, Ρονάλντο Μέση φυσικά. Και Μανέ από τη Λίβερπουλ, ούτε Σαλάχ ούτε Φερμίνο. Ο Μανέ επιλέχθηκε ως υποψήφιος. Ναι, έκανε καλό Champions League. Ναι, γιατί ναι. Εντάξει, εδώ κρίνουμε για το Champions League, για τη σεζόν. Οι υποψηφιότητες είναι μόνο για το Champions League. Ναι, ναι. Για τα παιχνίδια που έκαναν στην κορυφαία διοργάνωση. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τα μεταγραφικά, Χρυσογευμανόλου, γιατί χθες είχαμε deadline στην Premier League. Έγιναν πολλά ωραία πραγματάκια. Έτσι, ξεκαθάρισε το τοπίο εκεί. Ακριβώς. Και συνολικά πρέπει να σου πω ότι στην Premier League δαπανήθηκαν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δαπάνησαν οι ομάδες όλες τις Premier League για μεταγραφές. Μιλάμε για απίστευτα ποσά, έτσι. Ενώ χθες ήταν, λέει, η δεύτερη λιγότερο παραγωγική deadline day. Άρα είχαμε στα μεταγραφικά ησυχία, σχετική πάντα. 17 μεταγραφές ολοκληρώθηκαν. Ένας αριθμός που συνιστά, λέει, τη δεύτερη μικρότερη μεταγραφική δραστηριότητα της τελευταίας δεκαετίας μετά τις 12 που είχαν γίνει το 2009. Οπότε δεν ήταν και πολύ γεμάτη χθες την ημέρα. Εντυπωσιακές ήταν οι κινήσεις που έκανε η Tottenham με Λο Σέλσο και Σεσενιόν που έκλεισαν χθες. Ο Άλεξ Ιβόμπι που τον πήρε τον Ιγυριανό νεαρό από την Arsenal, η Everton με 34 εκατομμύρια λίρες. Τον ευχήθηκε καλή συνέχεια ο Τσουμπάκο στο Instagram. Εγώ από εκεί το είδα. Από τις ακαδημίες της Arsenal έτσι συνυπήρξαν οι δύο τους. Νιγηριανοί κιόλας και οι δύο, και ο Άκπομ νιγηριανής καταγωγής. Πιο ακριβή μεταγραφή ήταν αυτή χθες, στην deadline date. 34 εκατομμύρια λίρες μπορούν από την Arsenal στην Everton ο Ιβόμπι. Ενώ η πιο ακριβή πώληση αγγλικής ομάδας χθες ήταν αυτή του Λουκάκου στην Ίντερ από τη Manchester United με 74 εκατομμύρια λίρες. Είχαμε και ένα μπαμ της τελευταίας στιγμής. Ο Νταβίτ Λουίζ άλλαξε περιοχή, έμεινε στο Λονδίνο, άλλαξε περιοχή, ναι. Πήγε στην Arsenal, μετακόμισε έτσι στην Arsenal από την Chelsea για 8, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια λίρες, κάπου εκεί 8-9. Ναι. Επίσης βλέπουμε ότι συνολικά στην Premier League έγιναν για τα 1,4 δις που δόθηκαν από τις ομάδες συνολικά, έγιναν 101 μεταγραφές. 101 μεταγραφές κόστησαν 1,4 δις. Έτσι, στο σύνολο, για όλες τις ομάδες Premier League αναφερόμαστε. Ναι. Άρα δηλαδή, άμα βγει ένας μέσος όρος, είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια και κάτι. Τέλος πάντων. Το πρώτο είναι, λέει επίσης, δύο πράγματα ακόμη να σημειώσουμε. Το πρώτο είναι πως για έκτη διαδοχή χρονιά είχαμε μείωση στο συνολικό αριθμό των μεταγραφών. Από το 2014 και έκτοτε οι μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων μειώνονται και από τις 157 έχουν πέσει στις 101 φέτος. Λιγότερες μεταγραφές λοιπόν. Δεν ξέρω αν αυτό μεταφράζεται και στο ότι κρατούν κορμό οι ομάδες και χτίζουν πάνω στο ρόστερ που ήδη έχουν. Υπήρχε και απαγόρευση μεταγραφών για την Τζέλση, θυμίζουμε. Μόνο τον Κόβασιτς αγόρασε από τη Ρεάλ, τον οποίο είχε ως δανεικό. Λοιπόν, ναι. Από τις 20 ομάδες, λέει, της φετινής Premier League, το φετινό καλοκαίρι οι 11 έσπασαν ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής τους. Η Sheffield United το έσπασε μάλιστα 4 φορές στη φετινή μεταγραφική περίοδο, ενώ οι άλλες 10 ομάδες που το έκαναν ήταν η Arsenal. Η Arsenal με ποιο τον έσπασε το ρεκόρ? Με τον Pepe, με τα 80 εκατομμύρια. Τι ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της. Η Aston Villa, η Leicester, η Manchester City που πήρε το Rodri με 75 εκατομμύρια. Δεν έχει αγοράσει
με περισσότερα χρήματα ποδοσφαιριστή, παρά τις πολλές ακριβές μεταγραφές που έχει κάνει αυτά τα χρόνια με τους Άραβες. Τα 75 είναι το ρεκόρ. Η Newcastle, η Southampton, η Tottenham. Η Tottenham με τον Λο Σέλσο, νομίζω και εγώ ότι το έσπασε. Η West Ham, η Wolves και η Watford. Και πάμε να δούμε τώρα τις ακριβότερες του καλοκαιριού στην Premier League. Η πιο ακριβή φυσικά και η πιο πολύ συζητημένη του Harry Maguire, ο οποίος για 80 εκατομμύρια λίρες κατέληξε στη Manchester United από την Leicester, ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός. Δεύτερη μεταγραφή πιο ακριβή ήταν του Νικολά Πεπέ, τον οποίο η Arsenal πήρε τον 24χρονο Γάλλο από την Lille για να πλαισιώσει ο Μπαμεγιάν και Λαγκαζέτ στην επίθεση και έδωσε 72 εκατομμύρια λίρες. Και οι άλλες δύο μεταγραφές πιο ακριβές ανήκουν στη Manchester City για τον Ρόντρι, όπως είπαμε, και για τον Ζωάο Κανσέλο, για τον οποίο η City έδωσε. Πόσα έδωσε? 60 στο σύνολο. Δεν ξέρω αν συνυπολογίζουν και την αξία του Ντανίλο, τον οποίο έδωσε ως αντάλλαγμα στην Γιουβέντους, ή 60 και τον Ντανίλο. Μάλλον 60 και τον Ντανίλο. Ναι, πολλά χρήματα τότε. Πολλά. Πάρα πολλά για δεξιό μπακ και με αντάλλαγμα. Λοιπόν, και εδώ είπαμε, αυτές οι τέσσερις είναι οι πιο ακριβές. Maguire 80, Pepe 72, Rodri 63, 63, 75 ήταν ήρθερα του. Τα υπόλοιπα μάλλον θα δώσουν μπόνους. Κανσέλο 60, Ντομπελέ στην Τότεναμ 54, να γι' αυτόν έσπασε το ρεκόρ τώρα, για τον Λοσέλσο, για τον Ντομπελέ. Μπιζάκα, τον δεξιό μπακ που πήρε από την Crystal Palace η United, κόστησε 50 εκατομμύρια. Σεμπάστιαν Χάλερ στη West Ham με 45 εκατομμύρια. Ο Κόβασης στη Τζέλσι με 40. Ο Τίλεμαν στη Λέστερ με 40. Και ο Ζουέλιτον στη Νιουκάστιλ με 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η λίστα με τις 10 ακριβότερες μεταγραφές στην Premier League. Λοιπόν, η ομάδα που έδωσε τα περισσότερα χρήματα ήταν η Arsenal. Συνολικά 155 εκατομμύρια λίρες ξόδεψε ο Έμερι εκεί για να αναμορφώσει το ρόστερ. Η City έδωσε 150 εκατομμύρια λίρες, η United 145, η Aston Villa έδωσε 125 εκατομμύρια λίρες και έγινε η δεύτερη νεοφώτιστη ομάδα που δίνει διψήφιο, εννιαψήφιο συγγνώμη, νούμερο για την ενίσχυσή της μετά τη Fulham όταν είχε επιστρέψει στην Premier League. Βέβαια στην Aston Villa ελπίζουν να μην έχουν λέει τη μοίρα της, αφού η Fulham υποβιβάστηκε παρά το μεγάλο ποσά που είχε δώσει. Ναι. Δες τώρα, νεοφώτιστη ομάδα, σαν να λέμε τώρα... Ο Βόλος. Ο Βόλος, ας πούμε, που ανέβηκε και έδωσε 125 εκατομμύρια λίρες για μεταγραφές. Εντάξει. Άλλα τηλεοπτικά συμβόλαια παίρνουν εκεί, άλλα οικονομικά δεδομένα. Άλλα, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Ναι. Την πεντάβα κληρώνει η Everton του Μάρκο Σίλβα, η οποία με τον Ιβόμπι, τον οποίο παίξει την τελευταία μέρα, ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας στα 110. Γενικότερα, οι περισσότερες ομάδες ολοκλήρωσαν, λέει, το οικονομικό του σωζύγιο με αρνητικό πρόσημο, καθώς περισσότερα ξόδεψαν παρά πήραν. Οι μοναδικές που είχαν συν μπροστά, που είχαν δηλαδή περισσότερα έσοδα από ό,τι έξοδα, ήταν η Chelsea που είχε απαγόρευση μεταγραφών. Επομένως, πήρε περισσότερα από τις πωλήσεις. Πήρε και τα 100 από την πώληση του Αζάρου του ή άλλο, στη Real. Η Liverpool. Που δεν απέκτησε κανέναν παίκτη για τη βασική της δεκάδα. Ναι, έκανε μόνο έτσι, πιο αθόρυβες μεταγραφές. Και ποιον πούλησε όμως και πήρε τόσα χρήματα? Γιατί δεν είναι απαραίτητο να πούλησε. Πώς είχε το συν όμως μπροστά? Αν μετράνε οι αποδεσμεύσεις των συμβολέων. Όχι, πωλήσεις και μεταγραφές εδώ να φέρει. Τέλος πάντων, ποιον πούλησε η Λίβερπουλ με αρκετά χρήματα? Δεν μου έρχεται τώρα. Πω, θα σε γελάσω. Θα το βρούμε. Η Crystal Palace που πούλησε τον Wan Bissaka με 50 εκατομμύρια στη United και αυτή είχε θετικό πρόσημο. Αυτά νομίζω για τις μεταγραφές. Σήμερα ξεκινά φυσικά το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Στις 10 η Λίβερπουλ υποδέχεται την Norwich στο Anfield. Cosmote TV το παιχνίδι. Όπως και όλη η Premier League και φέτος. Έδωσε, λοιπόν, το βρήκα. Ο Ντάνι Ιγκς για 22,20. Πούλησε 22 εκατομμύρια τον Ιγκς Σαουθάμπτον. Ναι. Κοίτα πόσο εύκολα δίνονται τα χρήματα εκεί. Αυτά εκατομμύρια έδωσε η Μπριτς για να πάρει το Μινιολέ. Αυτά τα δύο δεν συντελούν ποδοσφαιρικά εγκλήματα? Πω, κοίτα λεφτά που μοιράζονται. Εντάξει, 22 και 7, 29. Ναι. Σχεδόν 30 εκατομμύρια. Και άμα πάμε στις αφήξεις, έδωσε για τον Φάντεμπεργκ τον κεντρικό αμυντικό 17 ετών. 22 εκατομμύρια. Αυτά. Ο Αντριάν, αυτά, ναι. Ήρθε ο Αντριάνος ελεύθερος. Αυτά. Κρατάει τον κορμό κλουπ. Ναι. Ξέρει τι κάνει νομίζω ο Γερμανός. Λοιπόν, και έχει ένα ωραίο γράφημα με την πιο ακριβή εντεκάδα.
για την Premier League αναφερόμαστε πάντα. Ο Χίτον, τον αδοφύλακας, που κόστησε 8,5 εκατομμύρια λίρες. Στο κέντρο της άμυνας, ο Μίνξ 26,5 εκατομμύρια λίρες και ο Μαγκουάιρ φυσικά στα 80. Ο Γουάν Μπισάκα δεξιά με 50 εκατομμύρια λίρες στη United. Ο Κανσέλο τον έχουν τοποθετήσει εδώ αριστερά για να βγει δεκάδα με τα 60 που έδωσε η City. Στη μεσαία γραμμή ο Κόβασιτς που κόστησε 40 εκατομμύρια λίρες στην Τζέλσι. Ο Ντομπελέ που κόστησε 63 στην Τότεναμ και 62,5 ο Ρόντρι στη Manchester City. Και η τριάδα μπροστά, 72 εκατομμύρια λίρες ο Πεπέ στην Arsenal. Ο Ζουέλινγκτον αριστερά στο Νιουκάσλ με 40 εκατομμύρια λίρες και στην κορυφή με 45 εκατομμύρια λίρες. Ο Αλέριν αυτός που είχε πέρσι το θηρίο εκείνο που είχε μπροστά η Άντραχτ Φραγκφούρτης. Σεμπαστιάν Αλέ. Μάλιστα, κάπως έτσι και με τα μεταγραφικά της Premier League. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και στις άλλες χώρες. Έτσι, Ιταλία, Ισπανία. Στην Ιταλία κλείνει μεταγραφική περίοδος 18 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Ναι. Το επόμενο Σάββατο, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημά του. Ξεκινάει 25. Mm-hmm. 24-25, δηλαδή το εκείνο το Σάββατο Κυριακό. Να δούμε πώς θα ολοκληρώσουν και Juventus, Inter, Ρώμα, Νάπολη και οι υπόλοιποι τα μεταγραφικά τους. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τώρα Νίκο Παπαδόπουλο για να επιστρέψουμε στα δικά μας και στη χθεσινή καταστροφική βραδιά του Άρη. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται. Μια χαρά, εσύ. Καλά λέμε. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Από πού να το πιάσουμε τώρα για τη χθεσινή βραδιά. Από πού να το πιάσουμε, από πού θες εσύ. Καταρχήν, δεν ξέρω αν περίμενες. Εσύ ήσουν λίγο επιφυλακτικός, δεν ήσουν και πολύ αισιόδοξος, είναι η αλήθεια. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν περίμενες τόσο κακό βράδυ. Και δεν ξέρω εδώ τώρα σε τι να σταθούμε περισσότερο. Στα ατομικά λάθη των παικτών, στη συνολικότερη προσέγγιση του παιχνιδιού. Γιατί ο Άρης φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου διαβασμένο στα δυνατά σημεία των Νορβηγών. Ναι. Δεν ξέρω τι φταίει περισσότερο. Κοίτα, δεν το περίμενα το χθεσινό, είναι η αλήθεια. Εντάξει, με την εικόνα που παρουσίασε ο Άρης, Λάρνα, καφοβόμενο το ενδεχομένως να μην καταφέρει να παρουσιάσει κάτι καλύτερο και να ηττηθεί, αλλά δεν περίμενα ότι θα ηττηθεί με ένα σκορ που θα καθιστούσε ως θαύμα την ανατροπή την επόμενη Πέμπτη. Δηλαδή, αν ο Άρης έχανε με 1-0 ή με 2-0, ήταν πάλι μέσα στο πλαίσιο της λογικής το να κάνει κάτι αντίστοιχο την άλλη εβδομάδα και να περάσει. Πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό για τον Άρη. Δηλαδή μετά από αυτό το 3-0, όχι ότι έχουν τελειώσει εντελώς, δεν έχουν ξανεμιστεί εντελώς ελπίδες να προκριθεί, ναι. Αλλά θα μιλάμε πλέον για αγωνιστική υπέρβαση αν καταφέρει. Ξέρετε, δεν είναι το 3-0 γυρνά, έχουμε δει πολλά θαύματα στο ποδόσφαιρο εντός εισαγωγικών, έτσι, έχουμε δει ανατροπές. Το θέμα είναι ότι η εικόνα του Άρη δεν σε πείθει απέναντι σε αυτή την εικόνα των Νορβηγών ότι μπορεί να γυρίσει. Δηλαδή, μου κάνεις τώρα να πάω στο άλλο. Είναι αυτό το οποίο λες εσύ, είναι η εικόνα του Άρη. Και εγώ αναρωτιέμαι, μακάρι βέβαια να το κάνει, αναρωτιέμαι πώς αυτός ο Άρης που παρουσιάζει ένα παρατεταμένο πρόβλημα σκοράρισμα θα βάλει 3 γκολ σε μόλι την άλλη εβδομάδα. Ναι. Θα αλλάξουν πάρα πολλά μέσα σε λίγες μέρες προκειμένου να το καταφέρει αυτό ή θα πρέπει να έρθουν οι Νορβηγοί στη Θεσσαλονίκη και να μην βλέπονται. Ναι. Και έχουν ένα αντίστοιχο κακό βράδυ που είχε χθες ο Άρης. Και να κουτουλάνε τα στόπερ τους μεταξύ τους, ας πούμε, και να μπαίνει ο Άρης μέσα στην περιοχή και να βάζει γκολ. Γιατί εγώ δεν λέω ότι ο Άρης δεν έχει ελπίδες. Φυσικά και έχει ελπίδες. Γιατί θα παίζει ένα δικαιολογητή το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο και πιστεύω θα είναι γεμάτο. Εντάξει, δεν πρέπει ο κόσμος να πεθάρει από το χθεσινό. Τώρα είναι που το χρειάζεται η ομάδα. Έχει ελπίδες επίσης γιατί είναι μια ποιοτική ομάδα. Έχει ελπίδες γιατί οι Μόλντε στο χθεσινό παιχνίδι, παρόλο που και έκανε 3-0, δεν σου έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν ξέρεις αυτή την ευστοχία της με μπασκετικά ποσοστά στις τελικές, ναι. Από εκεί πέρα δεν έφτασε στο σημείο που να κάνει την αμυνά στο πελαγοδρόμι πολλές φορές. Ουσιαστικά η Μόλντε έδειξε αυτό που περιμέναμε και λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Μια ομάδα που σαφώς είναι πιο έτοιμη και αυτό είναι απολύτως λογικό με τα μάτια που έχει στα πόδια της. Πιο, είχε μεγαλύτερη συνοχή. Είχε καλύτερα τρεξίματα, μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι της, πίεζε ψηλά, γρήγορη ομάδα, αλλά αυτό όπως λες από εκεί και πέρα δεν έβγαλε και καμιά σπουδαία ποιότητα. Ήταν όχι. Τα σημεία που περιμέναμε να δούμε. Το θέμα είναι γιατί δεν τα είδε ο Άρης. Δεν τα είδε. Ναι. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μάλλον. Για να ολοκληρώσω αυτό πριν. Και, ναι. Και αυτή η εικόνα γενικότερα των Νορβηγών είναι ένας ακόμα λόγος που ο Άρης μπορεί να έχει ελπίδες ότι μπορεί να γίνει στην κατάσταση. Αλλά η κουβέντα μετά πάει στην άλλη πλευρά, στην άλλη ανάγνωση, ότι πώς ο Άρης θα το καταφέρει αυτό με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, χθες αν εξαιρείς το σούτ την κοινή και του Σάσα,
Σταθή ήταν και τα δύο τελικές προσπάθειες. Δεν κατάφερε να βγάλει κάποια άλλη φάση. Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, δεν κατάφερε να βγάλει μια φάση από τον πρώτο λεπτό. Τίποτα. Αυτό δεν το έχει ακόμα η ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχει παρουσιάσει εξέλιξη. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το ότι έχει παιδικούς ποδοσφαιριστές μπροστά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα σου βγάλουν και αυτό το πράγμα. Mm. Πρέπει να υπάρχει και η σωστή καθοδήγηση προς αυτή την κατεύθυνση και η σωστή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Άρης επιθετικά μέσα στην δικά μου μάτια, δική μου γνώμη, και νομίζω των περισσότερων, είναι στάσιμος. Ναι, και δεν ξέρω και αν φταίει μόνο το ότι ο Ντέγκε δεν είναι έτοιμος ή συνολικά η επιθετική λειτουργία της ομάδας. Θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με, και με το ότι ο Ντέγκε εντάξει ακόμα δεν είναι στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας, αλλά και στη λειτουργία της ομάδας γενικότερα. Γιατί στο ποδόσφαιρο ή θα βάλεις γκολ με ατομική προσπάθεια ή θα βάλεις γκολ μέσα από συνεργασία. Ο Άρης μέσα από τις ατομικές προσπάθειες δεν του βγαίνει. Συνεργασίες δεν έχει. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα μπροστά. Δεν είναι παραγωγική ομάδα, γιατί να σου πω κάτι αυτό που λένε φεύγει από τις τελικές των δύο ομάδων. Ότι ο Άρης και η Βόλη δείχνουν τις ίδιες τελικές. Ωραία, αν εξαιρέσεις το σύστημα και τουλάχιστον... Λίγο σε χάνουμε, αν μπορείς λίγο να κουνηθείς, γιατί ναι. Με το σήμα υπάρχει ένα θέμα. Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα πιστεύω. Τώρα καλύτερα, ναι. Ναι. Λοιπόν, αν εξαιρέσεις λοιπόν τις τελικές του Ντιγκινί και του Λάρισον, οι υπόλοιπες τελικές, εγώ στα δικά μου μάτια, συγγνώμη, δεν μπορώ να τις θεωρήσω ως τελικές φάσεις με σειρτά δύναμη σου, τα οποία για τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό δεν είναι τελική για μένα. Ναι. Τελική είναι να ησυχείς την άμυνα την αντιπάλη, τελική είναι να δυσκολεύσεις τον τερματοφύλακα. Ναι, να πεις ότι δημιούργησε ευκαιρία. Ναι, όχι ότι να μαζέψεις ένα σουτ προπόνησης. Εγώ τουλάχιστον δικά μάτια σου λέω δική μου γνώμη, αυτό θεωρώ τελική. Εντάξει, δηλαδή ο Άρης έχει ένα θέμα στην παραγωγικότητα αυτή τη στιγμή και πρέπει μέσα σε επόμενες μέρες ο Παντελίδης να το δει με τους παίχτες και να όσο ό,τι προλαβαίνει τουλάχιστον να κάνει, ώστε την επόμενη Πέμπτη η ομάδα να είναι πολύ διαφορετική, όσο διαφορετική μπορεί τέλος πάντων σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο Άρης πρέπει να βάλει 3 γκολ την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να βάλει 3 γκολ όταν σε φιλικά και επίσημα έχει βάλει 4. Ναι. Και μιλάμε για ένα σύνολο 7 αγώνων, έτσι. Και ουσιαστικά σε επίσημα έχει βάλει μόνο ένα με πέναλτι. Ένα με πέναλτι, ένα στην Ολλανδία σε ροή, σε κανονική ροή αγώνα και το αυτογκόλ του Γούτα με τον Ατρόμητο. Ναι. Είναι όντως το κομμάτι που προβληματίζει περισσότερο. Βέβαια, χθες έδειξε ότι και στην άμυνα έχει θέματα. Με την ΑΕΛ Μεσού, στο πρώτο μάτς δεν φάνηκε κάτι τέτοιο γιατί δεν απειλήθηκε καθόλου. Στο δεύτερο μάτς άρχισε να ψηλοφαίνεται κάτι στα σημεία που πίεσαν οι Κύπροι, αναδιαστήματα. Και χθες. Χθες, όταν πιέστηκε ψηλά από τους Νορβηγούς, έδειξε ότι έχει θέμα και εκεί. Ο Άρης βασικά έδειξε χθες ότι όταν πιέζεται έχει θέμα. Ναι. Αυτό το παρουσίαζε και πέρυσι σε κάποια παιχνίδια. Όταν πιεζόταν υψηλά, δυσκολευόταν πάρα πολύ να βγάλει την μπάλα την άμυνά του. Ένα τέτοιο φαινόμενο παρατηρήσαμε και χθες. Βέβαια, εντάξει, αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο χθες πέραν της λειτουργίας είναι και τα παιδικά λάθη τα οποία κάνουμε. Δηλαδή, του Ρόουζ και του Κουέστα είναι τώρα λάθη τα οποία δεν γίνονται. Ναι, είναι ατομικά λάθη, ξεκάθαρα. Εντάξει, και κυρίως του Κουέστα. Άντε του Ρόουζ. Που και εκείνο είναι μεγάλο λάθος, αλλά οκ. Okay. Για την εμπειρία του Κουέστα δεν δικαιολογεί, ναι. Την εξαφανίζει την μπάλα. Παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο αυτά τα λάθη, γιατί τους έκανε στην ουσία δώρο τα δύο από τα τρία γκολ τους. Εντάξει. Και με ένα 4-3-3, το οποίο δεν νομίζω να στον αλήθεια έφτιαξε τόσο το σύστημα χθες. Για την εικόνα του Άρη. Ενδεχομένως. Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε εκ του αποτελέσματος να μιλάμε και να λέμε ότι αν έπαιζε με 4-3 θα πήγαινε καλύτερα. Εντάξει, το δοκίμασε ο Παντελίδης. Το είχαμε πει ότι είχε έναν μικρό βαθμό ρίσκου γιατί δεν το έχει δοκιμάσει πάρα πολλές προπονήσεις. Εγώ έτσι όπως είδα το μάτι δεν νομίζω ότι έφτιαξε το σύστημα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μέσα σε αυτό το σύστημα υπήρχε ας πούμε μια λάθος επιλογή που ήταν του Τόνσο. Ο οποίος και χθες έδειξε ότι δεν είναι στη δουλειά. Ναι. Το δοκίμασε στην πλευρά ο Παντελίδης, με εντολή βέβαια γιατί δεν είναι στη γραμμή ο Τόνσο να συγκλίνει προς τα μέσα. Δεν του βγήκε καθόλου. Και δεν νομίζω να το βάλει κιόλας και στον επαναληπτικό. Εντάξει, γενικά ο Άρης δείχνει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, σαν μια πιο συνολική εικόνα πλέον, ότι και οι τρεις νέοι αποκτηθέντες, και αν βάλουμε σύν έναν και τον Τόνσο, δεν είναι ακόμη έτοιμοι να δώσουν αυτά που μπορούν μες στην ομάδα. Δηλαδή, και χθες δεν ξέρω αν σου άρεσε ένα σουτ γκρεν, προσωπικά δεν μου γέμισε το μάτι και πάλι. Όχι, δεν ήταν καλός πάνω σουτ. Ο Σάσα και αυτός έδειξε ότι ακόμη έχει να δώσει πράγματα, αλλά ακόμη δεν είναι στο κατάλληλο βαθμό. Για μένα ο Σάσα ήταν θετικός. Με δεδομένο ήταν και το πρώτο του παιχνίδι ως βασικός. Εντάξει, δηλαδή είχε διάθεση να παίρνει μέτρα στο γήπεδο να ανεβαίνει. Έτρεξε πολύ, έδωσε και κάποιες έτσι αλλοκαλείς βγαίνοντας τα άκρα όταν ο Άρης ήταν σε θέση άμυνα.
για να βοηθήσει λίγο και να τον πλάρει στα μαρκαρίσματα, οκ. Okay. Ο Ντιγκινή σταθερός και πάλι θες, εντάξει, ο Γάλλος είναι πραγματικά... Από τους λίγους που, ναι. Να έχεις μια αδελφή να τον κάνεις γαμπρό σου. Είναι τέτοια περίπτωση για μένα ο Ντιγκινή. Είναι δηλαδή, με εκπλήσει πολύ σταθερότητά του γενικότερα και πάντα μαχητικότητά του και προσπάθειά του. Από τον Γάλλο, από εκεί πέρα δεν ξεχώρισε κάποιος άλλος, είναι η αλήθεια στο παιχνίδι. Το κέντρο ήταν κακό, δηλαδή ο Μπάσα έκανε και αυτός κάποια λάθη, ματίγα δεν βοήθησε στο δημιουργικό. Αλλά σου λέω και πάλι, δηλαδή δεν ήταν και ο Άρης τόσο κακός. Και δεν ήταν και η Μόλδε τόσο καλή, ας πούμε, όσο, όπως λέμε, ας πούμε, την παρουσιάζουν τα αναγκαστικά. Την γράφουν στο σελίδι της Νορβηγίας. Και οι περισσότεροι το θεωρούν ήδη τελειωμένο. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο έχει μια λογική. Αλλά δεν είναι νομίζω αυτό το οποίο γράφουν οι Νορβηγοί. Δηλαδή η Μόλντε δεν είναι τώρα η αμάνα με ομάδα. Απλά την βοήθησες λίγο και εσύ. Είναι μια ομάδα η οποία... θα πω εγώ διευκρίνει ότι όταν εσύ πέρασες την μπάλα δυσκολεύεσαι πολύ στο να την κάνεις μέσα στην περιοχή. Ναι. Και στην έδωση την μπάλα. Πάλι σε χάνουμε λίγο, Νίκο. Ναι. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, πάμε τώρα. Ναι. Και στην έδωση την μπάλα, εγώ θεωρώ, και σε χτύπησε στην κόντρα που είναι το δυνατό της σημείο. Δηλαδή στο γρήγορο τέμπο. Ναι, και όταν ανέβηκε και ο ρυθμός, εκεί είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα, είναι λογικό λόγω ετοιμότητας. Αυτό ακριβώς. Έχει ένα θέμα και ο Άρης στο αμυντικό transition, νομίζω, Νίκο. Από έχει σε κάποια παιχνίδια, ναι, και το παρουσίασα και χθες. Γι' αυτό εγώ έλεγα ότι ενδεχομένως ο Άρης έπρεπε να πάει λίγο πιο μαζεμένο. Ναι. Να μην δηλαδή ανοιχτεί τόσο πολύ, γιατί πρόσεξε, πρώτο 20 λεπτό διαχειρίζεται καλά το παιχνίδι, κόβει τον ρυθμό της Μόλντε που πάει να τον ανεβάσει, κρατάει μπάλα, που θα το κάνει και αυτό κάποια στιγμή, εγώ δεν είπα να είναι όλη την ώρα πίσω, εντάξει, αλλά ίσως και ο Άρης θα μπορούσε να προσπαθήσει να χτυπήσει την κόντρα, γιατί και οι Νορβηγοί έχουν θέμα σε αμυντικό transition. Mm. Ο Άρης δεν το έκανε αυτό, η Μόλντε το έκανε. Και στο τέλος ήταν και κερδισμένη του χθεσινού αγώνα. Ναι. Μάλιστα, τώρα περιμένουμε τη ρεβάνς να δούμε κάτι διαφορετικό. Και εγώ δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει η πρόκληση, απλά πρέπει ο Άρης να παρουσιαστεί πολύ διαφορετικός. Κοίτα, πρέπει να το πιστέψει. Αυτό το οποίο βγαίνει ως κλίμα από την ομάδα είναι το πιστεύω ότι μπορούν να γυρίσουν την κατάσταση. Και μπορούν να τα καταφέρουν στο Βικελίδης και με τον κόσμο τους. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο καιρός θα παίξει το ρόλο του την άλλη Πέμπτη για τους Νορβηγούς περισσότερο, για τον Άρη, γιατί οι Νορβηγοί βέβαια αν το καλοσκεφτείς, θα έρθουν και θα παίξουν σε ένα γήπεδο που θα έχει 20 βαθμούς περισσότερους από αυτούς που είχε χθες την ώρα που μας. Δηλαδή χθες είχε 12-13 βαθμούς την ώρα του αγώνα. Στο Βικελίδη στην άλλη, την επόμενη Πέμπτη έχει 35. Ναι. Για αυτούς μπορεί να τους επηρεάσει λίγο. Δεν ξέρω τώρα και μήπως έρθουν στη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες νωρίτερα για να προσαρμοστούν κάτι αντίστοιχο δηλαδή που είχε κάνει και ο Άρης για άλλους λόγους βέβαια, για τον αντίθετο λόγο βασικά, όταν πήγε στην Κύπρο. Έχει και παιχνίδι τώρα, βέβαια, ναι. Οι παίζουν Σάββατο ή Κυριακή. Ναι. Κυριακή νομίζω. Δεν παίζουν, όχι. Α, δεν παίζουν τώρα. Δεν έχουν αγωνιστική υποχρέωση Σαββατοκύριακο και θα έρθουν και πιο ξεκούραστοι στην Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη, ο οποίος επιστρέφει σήμερα το απόγευμα, να δούμε τι θα γίνει και με τον Βέλεθ, ο οποίος αποχώρησε χθες την ώρα της αποβολής του με τραυματισμό κιόλας. Είχε έσφιχτα δόντια και τελικά φλάση από ό,τι φαίνεται. Φλάση η οποία τον κρατήσει εκτός για κανένα μήνα. Κοίτα, εντάξει, αν είναι διάταση μπορεί να τον κρατήσει δύο εβδομάδες. Αλλά αν πάει με φλάση πρώτου βαθμού και παραπάνω, μιλάμε για μήνυμο μήνα. Ναι. Έτσι έως δεν τον υπολόγιζε το επόμενο μάτσο που δημιουργείται ένα κενό στα στόπερ. Αλλά το θέμα είναι τώρα να μην το χάσει και για παραπάνω. Βέβαια. Τον αρχηγό σου. Θα δούμε. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Αυτά. Περισσότερα στις 5 στο All About Arson Air. Ναι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πάμε εμείς σιγά σιγά στο break να επιστρέψουμε. Θα έχουμε και Χρυσάνθος Ατλίδη συνέχεια να μας κάνει και το δικό του σχόλιο επιστρέφοντας από Νορβηγία. Πάμε στο διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Λίμπερο παντού. Γιώργος Παναγιωτίδης δίπλα μου στο μικρόφωνο. Χρήστος Γιωβάνογλου στο άλλο. Και με Rehab και Jolly Boys θα μπούμε στο ημίρο που θα μας πάει στο διάλειμμα των 4 σε λίγο. Για πες. Τι να πω, τα είπαμε ωραία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Super 3 πάντως με ανάρτηση στα social media δείχνει ότι πιστεύει στην ομάδα του Άρη. Οι οργανωμένοι παντού της ομάδας γράφουν: σας πιστεύουμε, πιστέψτε το κι εσείς.
στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ότι μπορεί η ομάδα τους να κάνει την ανατροπή στο μάτς της ερχόμενης Πέμπτης, το 15 Αύγουστο, κόντρα στην Μολντέ. Είναι, είναι ένα στοίχημα, νομίζω, κατά πόσο θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Έτσι, ανήμερα 15 Αύγουστου και με το 3-0 στις πλάτες του, δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα προτιμήσει να πάει στο γήπεδο. Ναι. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Μένει να φανεί. Μάλιστα. Ναι. Τι άλλο έχουμε να πούμε για Άρη, Χρήστο? Εντάξει, τα είπε και ο... Τι άλλο δεν σου άρεσε? Γιατί νομίζω αυτά που δεν μας άρεσε ήταν περισσότερο από αυτά που μας άρεσε το χθεσινό ματς του Άρη. Εντάξει, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Τώρα δεν έχει ουσία να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Ο Άρης ήταν κατώτερος των περιστάσεων σίγουρα. Φανάρωσε κάποιες αδυναμίες οι οποίες άμα δεν δουλευτούν και αν δεν προσεχθούν μέσα στη σεζόν θα του κοστίσουν. Είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα μένει να φανεί και ο τραυματισμός του Βέλεθ κατά πόσο είναι, πόσο σοβαρός είναι και πόσο θα τον κρατήσει έξω. Και από εκεί και ύστερα το στοίχημα έτσι του Κόρχου και του Σουηδού, του Σούντγκρεν, πρέπει να μένει να δούμε αν θα κερδιθεί. Αυτά για τον Άρη. Μάλιστα, ναι, ο νεαρός Σταμπουλίδης θα πάει στη Β' Ισπανίας από τον Άρη, που δεν είχε συμμετοχές αρκετές, στην Εξτρεμαδούρα, στη Λα Λίγκα 2. Ο Χαράλαμπος Σταμπουλίδης, 23χρονος, Έλληνο-Αυστραλός, πέρσι ανήκει στο ρόστερ του Άρη, δεν έκανε καμία εμφάνιση πέρσι στη Super League και κεντρικός αμυντικός είναι. Λέει στο συμβολαιό του, πηγαίνει στην Εξτρεμαδούρα, η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Λοιπόν, βλέπω εδώ και οι Παρτιζάνοι μετά την επίσκεψη του Βασαβίδη συνεχώς τους ανεβάζουν εκεί φωτογραφίες μαζί. Στα σκαριά διαβάζω εδώ ότι το φιλικό ΠΑΟΚ Παρτιζάν, έτσι. Πότε λες θα γίνει? Πότε? Τι εννοείς πότε? Πότε να γίνει το φιλικό Παρτιζάν ΠΑΟΚ? Πότε? Και καλή επιτυχία ευχήθηκαν για το μάτς με τον Άγιαξ Σέρβη. Εντάξει, νομίζω ότι μέσα στα Χριστούγεννα θα είναι εκεί. Μέσα στη χειμερινή διακοπή νομίζω θα είναι καλή ευκαιρία. Μάλιστα. Όχι. Παρτιζάν, η οποία είπαμε χθες νίκησε την Μαλάτια Σπορ με 3-1. Έτσι. Και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα play-off του Europa League. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει Μόλντε ή Άρη, με τους Νορβηγούς να έχουν το προβάδισμα από χθες. Λοιπόν, Παρασκευές, ναι, Δευτέρες όχι στη Λα Λίγκα. Υπήρχε ένα θεματάκι εκεί στους Ισπανούς για το αν θα γίνονται αγώνες πρωταθλήματος και τις Δευτέρες, όπως γινόταν μέχρι πέρσι. Αποφασίστηκε, δεν ήθελαν ούτε Παρασκευή οι ομάδες. Και λέει, αφού εκτιμήθηκαν όλα τα δεδομένα, την απόφαση που πήρε ο δικαστής ήταν να γίνονται αγώνες τις Παρασκευές, αλλά όχι τις Δευτέρες, στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας, στη Λα Λίγκα. Έτσι, το πρωτάθλημα της σεζόν 2019-2020, το φετινό δηλαδή, που ξεκινά στις 16 Αυγούστου, μέρα Παρασκευή, με το παιχνίδι Athletic Bilbao Barcelona. Θα γίνει η πρεμιέρα την Παρασκευή, λοιπόν, με την Μπάρτα να παίζει στο καινούριο San Mamés, στο γήπεδο της Athletic Bilbao. Σήμερα θα έχουμε και την πρώτη δοκιμή του VAR που θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι. Σε οικογενειακό διπλό που θα παίξει η K17 του ΠΑΟΚ σήμερα το απόγευμα, οικογενειακό φιλικό με σκοπό να ελεγχθεί ο εξοπλισμός τεχνολογίας του βίντεο μέσω του VAR που θα υπάρχει στο αγωνιστικό χώρο. Έτσι θα γίνουν δοκιμαστικά τεστ και ο στόχος είναι στις 23 Αυγούστου να είναι έτοιμα, εγκαταστημένα σε όλα τα γήπεδα του σύστημα του VAR και να είναι σε θέση να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τη χρήση του Video Assistant Referee. Με VAR θα γίνει και το φιλικό Ξάνθη Λάρισα, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 11 Αυγούστου, τώρα δηλαδή μεθαύριο, στο γήπεδο της Ξάνθης. Θα ελεγχθεί και εκεί λοιπόν το σύστημα. Το τεστ θα γίνει στο φιλικό με τη Λάρισα, όπως είπαμε. Διαιτητής θα είναι ο Καραντώνης από την Ιμαθία, που επέστρεψε φέτος στον πίνακα της Super League 1 και θα τεστάρει αυτό σε αυτό το φιλικό επίπεδο Super League το Video Assistant Referee. Καλά, θετικά μηνύματα είναι αυτά, να δούμε. Ας ελπίσουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τη χρήση του VAR, έτσι. Λοιπόν, σε ειδικό πρόγραμμα ο Μάρελ Καντουρί, όπως διαβάσαμε και νωρίτερα από την ενημέρωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, προσέχουν πολύ τη διαχείριση του Μαροκινού στον δικέφαλο για να τον έχουν διαθέσιμο στο μαζί με τον Άγιαξ την Τρίτη. Και καλά κάνουν. Ρεβάνς, έτσι. Πιστεύεις θα παίξει ρόλο κλειδί η απόδοση του Καντουρί, εάν είναι έτοιμος να αγωνιστεί? Εντάξει, κοίταξε, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου κατά με στο παιχνίδι της Τρίτης.
ήταν παντού. Και αμυντικά ήταν αυτός ο οποίος στην ουσία κάλυπτε χώρους μαζί με τον Εσίτη, έκοβε τις μπαλιές, έβγαινε πρώτος στις μπαλιές, και επιθετικά ήταν αυτός ο οποίος οργάνωνε όλο το παιχνίδι του κεφάλου. Άρα νομίζω ότι θα είναι σημείο κλειδί ο Μαροκινός για τον Μπάουκ στον επαναληπτικό στο Άμστερνταμ, με να φανεί την κατάστασή του και σε τι κατάσταση θα είναι. Έτσι. Ναι. Και εδώ τι βλέπουμε, τι έχεις μπροστά σου? Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπέγραψε στον Άρη και τυπικά λοιπόν προπονητής, είχε ανακοινωθεί ούτως ή άλλως συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και τυπικά σήμερα υπέγραψε το συμβολό του και είναι οριστικά επίσημα, όπως θέλεις πες το, νέος προπονητής του Άρη, ο 72χρονος, αν δεν κάνω λάθος, τεχνικός. Πολύ έμπειρος, Σούλης Μαρκόπουλος επέστρεψε στους κεντρινόμαυρους. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το τεχνικό του επιτελείο. Σίγουρα θα έχει τον Παντελή Μπούτσκο που είχε και στον ΠΑΟΚ, τον Βαγγέλη Σπυρίδη, και είναι στη διαδικασία σκάουτινγκ ξένων παικτών οι συνεργάτες του. Να δούμε πώς θα στελεχωθεί για το ρόστερ του Άρη για τη νέα σεζόν. Είπαμε περίεργες καταστάσεις της ομάδας μπάσκετ εδώ σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Ηρακλής ενισχύεται με τα γραφικά. Έτσι, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το επόμενο διάστημα. Υπάρχει δρόμος ακόμη ώστε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Basket League. Λοιπόν, να πάμε, Χρήστο Κιβάνογλου, πάλι στην. Όχι πάλι, δεν πήγαμε σήμερα, από χθες πάλι στην Νορβηγία. Να καλησπερίσουμε τον Χρυσάνο Τσαλτίδη, ο οποίος είναι στη διαδικασία επιστροφής. Καλησπέρα, Χρυσάνθε. Καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ? Εμείς περιμένουμε το ταξί για να μας πάει στο αεροδρόμιο. Για να ξεκινήσει αυτή η τουρνέ με τα αεροπλάνα. Τώρα πού πηγαίνεις? Πάω από το Μόλντε, πάω Όσλο. Από το Όσλο πάω Ρίγα. Λετωνία. Ναι. Και από Ρίγα έχουμε Θεσσαλονίκη ταξιδρόμου. Μάλιστα. Οπότε θα είσαι εδώ ξημερώματα Σαββάτου. 2,5 ώρα. 2,5 ώρα. Μάλιστα. Και με απογοήτευση, έτσι, από το αποτέλεσμα να υπάρχει στις αποσκευές. Κοίταξε, αυτό το αίσθημα συνήθως υπάρχει χθες. Και ειδικά, δηλαδή, τώρα εντάξει. Εμείς πάλι εντός εισαγωγικών μπρούφλιδες, με τα αεροπλάνα μας, μείναμε στο ξενοδοχείο μας, πάγαμε το πρωινό μας, σηκωθήκαμε, εντάξει, γράψαμε λίγο στο DNA, λίγο Άρης είσαι, βγήκαμε τα ραδιόφωνά μας, εντάξει, σκέψου τα παιδιά αυτά τα οποία ήρθαν χθες, 2 ώρες πριν το μάτς, οδικώς 900 χιλιόμετρα από τη Σουηδία, αφού πέτυχαν από τη Θεσσαλονίκη για Σουηδία, και επέστρεψαν χθες, μετά το μάτς, πάλι ο δικός πίσω στην Σουηδία, και κάποιοι πετάνε τώρα, πετάχνουν το πρωί για το Σαββατοκύριακο, που δεν νομίζω, το μεσημέρι. Ναι, μεγάλη πίκρα. Ναι, αυτοί είναι οι ήρωες, αυτοί είναι το παράδειγμα για όσους δεν το πιστεύουν για τον επαναληπτικό. Νομίζω ότι τα περισσότερα μπράβο αρχίζουν αυτά τα παιδιά. Είδα χθες, νομίζω ήταν καμιά 15 από Θεσσαλονίκη που κάνανε αυτό το πράγμα με διάφορες θύσεις, τρόπους κτλ. Είδα ένα πάνω του Athens Club που δικάζω, υπήρχαν παιδιά από την Αθήνα. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποια παιδιά από τη Γερμανία. Okay, εντάξει. Θεωρητικά αυτοί που μένουν στη Σουηδία, οι άλλοι 15, είχαν τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία, 900 χιλιόμετρα, να έρθουν από το Στοκχόλμη εδώ. Ο δικός. Αυτή είναι η ταλαιπωρία και η απογοήτευση για αυτούς. Και η μεγαλύτερη στεναχώρια είναι για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από αυτούς μου έλεγαν ότι θα είναι στη ρεβάνς. Θα έρθουν στη ρεβάνς, εντάξει, okay, θα το συνδυάσουν με διακοπές για κάποιες μέρες, αλλά θα είναι. Θα είναι στη ρεβάνς. Και μετά το 3-0, έτσι, όχι πριν, μετά το 3-0. Άρα νομίζω ότι είναι και ο οδηγός για όλους τους υπόλοιπους που χθες το βράδυ είπαν ότι γύρισαν στη γυναίκα τους, στη σύντροφό τους, το φίλο τους, τον οποιοδήποτε, και είπανε 15 Αυγούστου κλείσε να πάμε διακοπές. Έτσι. Γιατί υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, υπάρχουν αυτοί που απογοητεύονται, υπάρχουν αυτοί που πες μοίραζαν μπούλους, αυτοί που έλεγαν να φύγει ο προπονητής, αυτοί που έλεγαν να φύγουν οι παίκτες, και είμαστε 17-18 μέρες, πόσο είναι, 20 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν έχει κινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά λέγαμε να φύγουν οι παίκτες, να φύγουν οι προπονητές, να φύγουν οι πάντες. Αυτοί οι οπαδοί πάντα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, παντού δυστυχώς. Ναι, αν λοιπόν ο Άρης αποκλειστεί από την Ευρώπη, θα πρέπει να καταστρέψει και την επόμενή του σεζόν.
θα πρέπει να καταστρέψεις και την επόμενη του χρονιά. Θα πρέπει να τα διαλύσουμε όλα, δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο, δεν θα πρέπει να πάμε στο γήπεδο την άλλη εβδομάδα. Και γίνεται μια τέτοιου είδους συζήτηση στο διαδίκτυο, στα Facebook και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος σε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κριτική. Πρέπει να γίνει κριτική και πρέπει να γίνει αυστηρή κριτική. Είναι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Βέβαια. Είναι ανεπίτρεπτο να κάνει ο Ρόζ αυτό το λάθος που έκανε χθες. Είναι ανεπίτρεπτο να κάνει ο Κουέστα αυτό το λάθος που έκανε χθες. Είναι ανεπίτρεπτο να δέχεσαι 3 γκολ με 5 τελικές στην αιστεία οι 2 στην ίδια φάση που δέχεσαι τον γκολ. Είναι ανεπίτρεπτο μέχρι το 27 να μην έχει τελική η Μόλντε και στο 32 να είναι 2-0 με τέτοια πεδαριώδη έραση τεχνικά αστεία λάθη. Είναι ανεπίτρεπτο να χάνεις 3-0 ενώ η στατιστική δείχνει ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι με 5-5 σουτ στην αιστεία, με 2-5 κόρνερ υπέρ του Άρη, με 19-8 φάουλ υπέρ των Ορβηγών όταν εσύ παίζεις εκτός έδρας και ποτέ θα δώσεις και την κλωτσιά σου. Άρα αυτό δείχνει κάτι, δείχνει ότι είσαι soft, δείχνει ότι μπήκες μέσα και δεν το πίστευες, δείχνει ότι μπήκες μέσα και ήσουν λίγο αλλού. Έτσι. Δείχνει το χθεσινό αποτέλεσμα ότι είναι το χειρότερο σενάριο που μπορούσε να γίνει και το μελετούσαμε κιόλας. Και το σκορ το μελετήσαμε και την εξέλιξη σε ένα βαθμό τη μελετήσαμε και είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που μπορούν να καθορίσουν ένα παιχνίδι από μια αποβολή, κάποια βία στα λάθη, να δώσεις μια λάθος πάσα στον επιθετικό και να βάλει γκολ. Ο Άρης λοιπόν τα έκανε όλα αυτά ώστε να χάσει με 3-0. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να χάσει με 3-0. Από την άλλη νοσηγή δεν έχει φοβερό και προμερό. Okay, μια κοντρολαρισμένη ομάδα, μια ομάδα με ρυθμό. Πολύ σημαντικό και καθοριστικό το γεγονός ότι είχαν αυτοματισμούς, αλλά να είμαστε δίκαιοι, μια ομάδα με 22 πολύ παιχνίδια. Πολύ πιο έτοιμη, είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Μόλις φυσικά επιβεβαίωσε όλα όσα περιμέναμε να δούμε, έτσι. Ναι, μου λένε πολλοί φίλοι, ο Άρης πέρσι ήταν καλύτερος με το Σιώπη και το Ματέο. Ο Άρης πέρσι ήταν καλύτερος με το Σιώπη και το Ματέο τον Αύγουστο. Γιατί το Σιώπη θυμάμαι. Μετά το παιχνίδι με τον Πανετολικό, οι ίδιοι άνθρωποι που λένε τώρα ότι ο Σιώπης έφυγε κτλ. Λέγανε ότι άνοιξε τα πόδια του και μπήκε το κόρνερ με τον Πανετολικό. Ή ότι έκανε το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Όταν λοιπόν υπάρχει καχυποψία, όταν υπάρχει πάντα αυτή η λογική, όταν υπάρχει πάντα ότι ο προηγούμενος ήταν καλύτερος από αυτό που έφυγε τώρα, τότε δεν θα πάμε πουθενά. Ο Άρης ήταν καλύτερος πέρσι από το Γενάρη και έπειτα. Και αυτό αφού έχασα το Λεβαδιακό με 1-0 και λέγαμε να φύγει ο προπονητής, να φύγουν οι παίχτες, γινόταν όσα γινόταν στην Κερκίδα, στη Λαμία θα μπαίναν μέσα. Μετά έγινε καλύτερος ο Άρης. Και τώρα έχουμε την απέτηση λοιπόν στις 8 Αυγούστου να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι τον Μάρτιο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται με καμία ομάδα και σε καμία των περιπτώσεων. Από την άλλη όμως θα σου πω Γιώργο ότι έχει δίκιο ο κόσμος όταν βλέπει ότι γίνονται αυτά τα λάθη. Δεν γίνεται, κύριε Κουέστα μου, κύριε Ρόουζ μου, που την προηγούμενη εβδομάδα σας αποθεώσαμε, γιατί ήσασταν οι καλύτεροι, και αυτό πρέπει να κάνουμε, όταν την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες μαζί με τον Βέλεφ και τον Μπάσα. Ναι, δικαίως τα λέγαμε τα σχόλια. Και να το καταγράψουμε, αλλά τώρα που ήταν οι δύο παίκτες που πιθανώς να στοιχήσουν την ευρωπαϊκή συνέχεια για τον Άρη, θα πρέπει να ασκήσουμε την κριτική μας. Αλλά εκεί σταματάει. Δεν αρχίζουμε μπούλους και το ένα και το άλλο. Εκεί σταματάει η όλη κατάσταση. Την κριτική, ώστε να την σαχουλεθούν και λίγο, να πιεστούν και αυτοί παραπάνω για να πιέσουν τους Νορβηγούς. Και να πω ότι την άλλη εβδομάδα όποιος πιστεύει ότι μπορεί να γυρίσει πρέπει να είναι στο γήπεδο. Όποιος δεν το πιστεύει, νομίζω ότι κακό στον εαυτό του θα κάνει. Άμα έρθει στο γήπεδο, θα συγχυστεί. Θα στεναχωρηθεί, θα τρελαθεί και θα μεταδώσει και αυτή την αρνητική ενέργεια στην ομάδα. Αν ο Άρης έχει μία ελπίδα, είναι να πιεστούν οι Νορβηγοί από οποιονδήποτε παράγοντα μπορεί να τους πιέσει. Θα είναι το γήπεδο αυτό, γιατί είναι η έδρα κτλ. Θα είναι η ζέστη, θα είναι μια καλύτερη απόδοση του Άρη, θα είναι μια πίεση ψηλά στο ξεκίνημα, θα είναι κλωτσιά με ανοχή του διαιτητή. Θα είναι μούχα πέναλτι που θα δώσει ο διαιτητής. Πρέπει λίγο από όλα αυτά να συνδυαστούν. Ναι, ναι, θα είναι κανονικό πέναλτι που θα δώσει ο διαιτητής. Θα δώσει μια άδικη κόκκινη, θα δώσει μια δίκαιη κόκκινη. Θα μείνουν στο 5 με 10 παίκτες οτιδήποτε άλλο. Είναι ποδόσφαιρο. Όλα έχει 90 λεπτά. Και μπορεί. Είδαμε πέρσι τι είδαμε στο Champions League. Έτσι, στο κορυφαίο επίπεδο να γίνονται ανατροπές και ανατροπές.
Δηλαδή δεν είναι το 3-0 το καταδικαστικό. Νομίζω έχει απογοητεύσει περισσότερο η χθεσινή εικόνα τον κόσμο και έχει αυτό το κλίμα απαξίωσης παρά το σκορ. Εγώ λέω ότι είναι το σκορ. Εσύ λες το σκορ. Λέω ότι είναι το 3-0 γιατί η εικόνα δεν ήταν τόσο κακή για 3-0. Τα εύκολα λάθη, κύριο Σάντζα, που πήραξαν. Τα εύκολα λάθη. Βέβαια, κύριε Σάντζα, και κάτι. Θα ήταν τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετική η κριτική, αν ήταν 2-0. Ναι. Θα ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θα λέγανε πάμε να το ανατρέψουμε, μπορούμε κτλ. Okay. Με το 3-0 όμως βγαίνει και στον κόσμο, λέει ο κόσμος ότι αποκλειστήκαμε, τελείωσε, οπότε θα ρίχνω. Να σ' αρχίσουμε το ανάθεμα. Δουλεύει αυτό στην ψυχολογία. Ενώ αν έχει την ελπίδα, κρατιέσαι λίγο, ρε παιδί μου, συγκρατήσαι λίγο. Καταλάβεις, δηλαδή το κρατάς, λες κάτι να δω τι θα γίνει την άλλη πέμπτη, ή το ρίξει την άλλη πέμπτη το πινελίκι μου. Ναι. Είναι ένα συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και ο Σάββας ο Παντελίδης να δει γιατί ο Ρόζ έκανε αυτά τα λάθη. Ο Ρόζ δεν είναι μόνο που κάνει το λάθος στο γκολ, το πρώτο. Δείτε το τρίτο γκολ. Τα είδα μετά τα στιγμιότυπα. Ναι, ναι. Δείτε το τρίτο γκολ. Όλοι στεκόμαστε στο ότι ο Σάββας την απομακρύνει λάθος. Βέβαια η μπάλα γυρνάει πολύ περίεργα. Γιατί πάνω να τη διώξει, γυρνάει πολύ περίεργα. Είναι λάθος του Σάββας. Αλλά προηγείται λάθος του Ρόζ. Ναι, βέβαια. Που πάει να κάνει την κεφαλιά και φαίνει αέρα. Ναι. Άλλες τρεις φορές κάνει τσαφ και δεν προλαβαίνει ο επιθετικός. Δηλαδή είναι πολύ κακός. Κακή εμφάνιση. Πολύ κακή εμφάνιση. Ο Κορχούντε επίσης, ο οποίος και στα τρία μάτς ήταν κακός. Ναι, όπως ήταν ο Τόνσο. Πολύ κακός πάλι. Είναι αυτό το οποίο, αν θέλεις, θα χρεώσω εγώ στον Παντελίδη. Δεν χρεώνω άλλα πράγματα, δεν χρεώνω το σύστημα. Δεν είχε πρόβλημα ο Άρης στο παιχνίδι μέσα με το σύστημα που επέλεξε ο προπονητής. Αλλά δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει ο Τόνσο. Και όταν αυτός είναι η αλλαγή, η διαφορετική, αυτό που δεν περιμένει να γίνει στο παιχνίδι, και είναι αυτό που αποτυγχάνει τελείως και αυτό το χρεώνει ο προπονητής. Όχι όμως όλα τα υπόλοιπα που το χρεώνει. Δεν φταίει ο προπονητής που ο Ρόουζ έδωσε ασίστ στον αντίπαλο. Δεν φταίει ο προπονητής που μέχρι το 27 το σύστημά του δουλεύει, ο Άρης έχει την κατοχή, είναι αυτός ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάποιο κόλ εκεί μέσα και δεν απειλείται καθόλου. Είσαι εκτός έδρας στο πρώτο ημίχρονο στην Ευρώπη. Δεν απειλείσαι καθόλου και δείχνει ότι έχει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας και μπορείς να βρεις ένα γκολ. Και δέχεσαι ένα γκολ από ασίστ του αμυντικού σου και μετά από 5 λεπτά δέχεσαι ένα δεύτερο γκολ από ασίστ του τερματοφύλακα. Μεγαλύτερο δώρο, ναι. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή. Όχι, σε τέτοιου είδους ατομικά λάθη, όχι, δεν το συζητάμε. Απλά ο Άρης αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω που είχε χθες ήταν ότι δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Και αυτό είναι κυρίως ο κοντός. Ναι, όντως. Είναι ο παίχτης που θα έπρεπε να οργανώσει. Για να δεις που συνωμοτεί και η κατάσταση. Σηκώνεις το Φετφαντζίδη για να βγάλεις τον Τόνσο στο Τσιλαδίο. Τρώει κόκκινη οδέλα. Δηλαδή... Και χαλάει όλο το πλάνο. Εντάξει, ναι. Ενώ πατάει πολύ καλύτερα ο Άρης, έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο, έχει απειλήσει. Καταρχήν στο τέλος του πρώτου ημίχρονου έχει 5 συνεχόμενα κόρνερ και περνάνε όλα ανέχνε τα λεφτά. Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι σου. Τα κόρνερ του Ματίγια και τα χτυπήματα του Ματίγια, τα φάουλ είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια με πέρσι. Ο Ματίγια χθες έχει ένα φάουλ στο 35. Το οποίο είναι το φάουλ που πέρσι 5 φορές έχει βγει γκολ. Ναι, το γνωστό χτύπημα από πλάγια αριστερά που παίρνει φάλτσα. Μπράβο. Και πάει μπροστά μέσα. Το 5 είναι λίγο που είπα. 2 τα έχει βάλει απευθείας. Από εκεί. Πανιόνιο και Λαμία. Σωστά. Γκολ στην Τούμπα. Κεφαλιά του Βέλεθ. Ναι. Γκολ με την ΑΕΚ. Το δεύτερο που το βάζει ο Ρόζ μετά από την ποινή. Γκολ του Γιουνές με τον Απόλλωνα Σμύρνης είναι τα τρία που θυμάμαι εγώ. Έχει άλλα 2-3 τέτοια. Ναι. Και άλλα 2-3 τέτοια. Και τώρα είδαμε την μπάλα να πηγαίνει στο πρώτο δοκάρι και να απομακρύνουν εύκολα οι Νορβηγοί. Μα ακριβώς. Είναι άλλος παίκτης, είναι χειρότερος, καλύτερος. Όχι, είναι ο ίδιος παίκτης. Αλλά είναι 8 Αυγούστου. Όσο και αν δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές έχουν διακυμάνσεις. Και οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, των 150, 200, 250.000 ευρώ. Οι διακυμάνσεις ήδη έχουν την ποδοσφαιριστές του 1 εκατομμυρίου και των 2 και των 3 και των 4. Έτσι, η Μπαρσελόνα, ναι, όπως είπες, πήγε στη Λίβερπουλ, είχε κερδίσει 3-0 η Μπαρσελόνα. Και φάγε 4. Ο Μέση. Και φάγε 4. Ούτε ο Άρης είναι Λίβερπουλ, ούτε όμως και η Μόλδη είναι Μπαρσελόνα. Το γράφω σε λίγο να δίνει τον. Αν μπορούν να γίνουν ανατροπές σε αυτό το επίπεδο, γιατί όχι να μπορέσει να κάνει και ο Άρης απέναντι στη Μόλδη, έτσι. Πρέπει να υπάρξουν πολλά που πρέπει να γίνουν
που μπορεί να σου πω κάτι. Να γίνει μία αποβολή στο 5 και να αλλάξει όλο. Ναι, 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 εννοείται. Μπάλα είναι, όλα γίνεται. Αν όμως πας, αποκλείστηκα. Γεια σας, 3-0. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Θα λήξει 0-0. Θα πάμε στο σπιτάκι μας, ανάσουμε ένα κεράκι την Παναγίτσα και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το πιστεύεις. Πρέπει αυτές τις όποιες πιθανότητες, 10%, 15%, να προσπαθήσεις να τις κάνεις 15, 20, 25. Πώς γίνεται αυτό, αν από την πλευρά σου εσύ κάνεις ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ποιο είναι αυτό, γεμίζεις το γήπεδο και πιέζεις τη συγκεκριμένη ομάδα που έχουν συνηθίσει στο τσουτσου και τσουτσου. Έτσι, πιέζεις μετά ως ομάδα, ως Άρης, προσπαθείς η απόδοσή σου να είναι πολύ καλύτερη. Πώς το πετυχαίνεις αυτό, με μεγαλύτερη συγκέντρωση, με πάθος, με τρέλα μέσα στο παιχνίδι σου, με περιορισμό των λαθών. Αυτό είναι ένα αγωνιστικό κομμάτι. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω με ποιον τρόπο να πιέσεις τον διαιτητή να κάνεις το οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να έχει κανένα 3.000 άλογα αυτό το Audi που μην κρύβεις που ακούστηκε. Λοιπόν, ναι. Πάντως, σε όλα αυτά που λες, Χρήστα, καταρχήν η προετοιμασία πρέπει να ξεκινήσει, δεν ξέρω, από σήμερα όχι θα υπάρχει το ταξίδι, αλλά από αύριο όταν θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται πάλι οι ποδοσφαιριστές στο ταξίδι τους, πρώτα απ' όλα με τα λόγια, στην θεωρία να ξεκινήσει και μετά στην πράξη να οργανώσει το πλάνο ο Παντελής με τους τεχνικούς του, διότι ίσως χρειαστεί πολύ διαφορετική προσέγγιση από ό,τι πήγε στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, και στην αντιμετώπιση σίγουρα του αντιπάλου και στην προετοιμασία της ίδιας ομάδας του Άρη. Κοιτάξτε, πρέπει όλα τώρα να συνωμοτήσουν υπέρ σου. Όπως συνωμότησαν όλα υπέρ των Νορβηγών, πρέπει όλα να συνωμοτήσουν υπέρ σου. Το καλό για τον Άρη είναι ότι έχει παίχτες με ποιότητα και μπορούν επιθετικά να αποδώσουν. Απ' την άλλη είναι μια δυστοχία που έχει το να βρει τον πλόκο, τον το αρνητικό. Δεν μπορεί να μην καταγραφεί αυτό. Και έχει την ατυχία τώρα που όλα είναι ανέτοιμος ο Ιντέγια ακόμη να μην έχει το Γιουνές. Δεν ξέρω αν τον έχει στη ρεβάνς. Θα τον έχει. Ίσως να τον έχει, ίσως να τον έχει το Δουβινέτη, νομίζω ότι θα βγάλει όμως τον Ιντέγε να βάλει το Γιουνέσο. Χθες ο Ιντέγε τον κλείδωσε ο αρχηγός των Νορβηγών, ήταν εξαιρετικός ο στόπερ των Νορβηγών. Δεν έκανε τίποτα ο Ιντέγε, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας. Και νομίζω ότι τον επηρέασε και αυτόν το γεγονός ότι ήταν πολύ καλή μέρα ο Τόνσο. Εγώ κοίταξε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Τόνσο έπαιξε εκεί. Εγώ τον απέξει ο Τόνσο εκεί, το θεωρώ μια λύση ανάγκης στην περίπτωση που δεν έχει κάποιον από τις υπόλοιπες. Δηλαδή ότι μπορεί να παίξει και εκεί. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι και προπονήτης. Γιατί προφανώς αν κάτσω να μιλήσω με τον Σάββατο Παντελή θα μου πείτε πράγματα που μετά θα μου φανούν λογικά. Γιατί ο προπονητής ξέρει πολλά περισσότερα από εμάς και μπορεί να κρίνει αλλιώς. Ναι. Πολλά περισσότερα από το ποδοσφαίρι τεχνή με διαφορετικό μάτι. Δεν του βγήκε όμως τόσο. Δεν του βγήκε. Δεν χρειάζεται το αποτέλεσμα. Για να δεις ότι δεν του βγήκε. Έτσι, όποια δικαιολογία και αν υπάρχει ο Λάρσον, έχασε το πονείς, ok ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά, εντάξει, έχεις και αυτό. Ότι κάποιοι παίχτες είχαν τραυματισμό, δηλαδή χτύπησαν αρκετά πραγματούδια μαζί. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά και πάλι, δεν είναι κακή εικόνα σου σε βαθμό να χάσεις 3-0. Δηλαδή, αν απλά παίχτες κανονικά. Κάνεις. Και, ok, δεν έκανες ευκαιρίες, πολλές έκανες για με τον Τιγκινί, μια με τον Σάσα. Μετά το 65 δεν υπάρχει παιχνίδι. Για τον Άρη εννοώ, ok, χάσε ένα 0. Χάσε ένα 0. Παίξε φυσιολογικά, θα κάνει κι ο άλλος μια... Χάσε 2-0. Χάνεις 3-0, γιατί κάνεις δώρα. Ναι, κάνεις έτσι δώρα. Ας ελπίσουμε ότι οι συνθήκες του αγώνα στο δεύτερο παιχνίδι θα αναγκάσει τους Νορβηγούς να κάνουν λάθη. Σε αυτά τα μάτια πάντα παίζει ρόλο και ο διαιτητής. Μπορεί να, αυτό τον Πορτογάλο μπορεί να στείλει να βγάζει κάρτες στους Νορβηγούς. Αυτό που είχε στην Κύπρο. Ναι. Να παίξει το ίδιο. Εντάξει, άμα στείλουν τον Άγγλο, άμα στείλουν κανέναν Άγγλο και τα λοιπά, ξέχασα. Oh, θα σφυρίζει συνέχεια. Δεν υπάρχει. Και έτσι όπως παίζουν και πιο σκληρά οι Νορβηγοί. Εγώ θέλω αυτόν τον Ισραηλινό που θυμίζει τον Ολυμπιακό, μπορούμε να τον έχουμε. Θα δώσουμε μια παραγγελία στην UEFA. Αυτόν ή από πού να δούμε, ναι, εκεί Πορτογάλο, Ισπανό θέλω, το Ισπανο-Πορτογάλο. Ναι. Έναν τέτοιο θέλω, φίλε. Ένα Ισπανό να φύγει στη βούλα στο τέλος. Να δώσει αποβολή στη Μόλντε. Αποβολή, ναι, στον τερματοφύλακα και πέναλτι στο 3. Έτσι γυρίζει. Ναι, εντάξει, είπαμε, ποδόσφαιρο είναι, πολλά μπορούν να γίνουν. Όχι, πάντα είναι, λίγο το λέμε λίγο πολύ, το πρώτο τέταρτο θα είναι σημαντικό στο Βικελίδης, γιατί αν βάλεις ένα γκολ στο πρώτο τέταρτο
Μετά έχουμε άλλο παιχνίδι. Πάντα βέβαια με τεράστια προσοχή πίσω. Με τεράστια προσοχή. Γιατί αν δεχτείς ένα, θέλεις πέντε, έτσι, όχι τέσσερα, πέντε. Ναι. Και προφανώς δεν είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης η Μόλντε για να βάλεις πέντε. Ούτε η Ξάνθη να βάλεις εφτά. Αδιάφοροι στο τελευταίο μάτς του σεζόν. Επομένως, χρειάζονται αρκετά πραγματάκια. Αλλά πρέπει να έχεις πίστη ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Εννοείται, από εκεί ξεκινάει η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να δούμε το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν καιρό στο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειάν της Βικελίδης την άλλη εβδομάδα. Αλλά ο κόσμος πρέπει και πίστη να έχει και να παλέψει για να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα δίπλα στην ομάδα. Να βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα για να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι. Ωραία, Χρήστα, καλή επιστροφή να έχεις. Θα τα πεις και στο All About Arsenal συνέχεια περισσότερα και με τον Νίκο, έτσι. Να σε ακούσει ο κόσμος. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Τσαλτίδη. Λίγο πριν ξεκινήσει το μαραθώνιο, την οδύσσια τη επιστροφή του από την. Ξημερώματα, ρε φίλε. Ξημερώματα θα επιστρέψει. Θα φύγει δηλαδή τώρα 4-5 η ώρα και θα φύγει και θα γυρίσει ξημερώματα. 5 και 40 λέει έχει την πτήση. 5. Πω. Και θα, ναι, θα φτάσει 3 η ώρα το πρωί εδώ. Δύσκολο. Δύσκολο ταξίδι. Δύσκολο μετά από το αποτέλεσμα. Εντάξει. Βλέπω πάντως να έχει ο Χρήστανος μια πίστη έτσι ενώπιση της ρεβάνς. Πρέπει να το πιστέψουν και στον Άρη παραπάνω, να εξαντλήσουν τις πιθανότητες, να το παλέψουν τουλάχιστον, να πέσουν μαχόμενοι. Αν πέσουν, ή αλλιώς μπορεί να καταφέρουν μια επική ανατροπή και να περάσουν εμφαντικά στην επόμενη φάση. Πάμε σιγά σιγά στο break και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα εδώ τη εκπομπή στο Λίμπερο Παντού. Δεν είμαστε, επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4. Ο Λίμπερο Παντού, Χρήστος Γιουβάνος, Γλυκόρος Παναγιωτίδης. Λοιπόν, σιγά σιγά. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα του ΠΑΟΚ, Χριστό. Ναι, εκεί που όπως διαβάζουμε στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες για τον Λάζαρο Λάμπρου. Γράφει η Ολλανδική ιστοσελίδα, έτσι. Έτσι, ναι. Η Limburger. Τελεία. Πάσε, τόσο το υποστηρίζουν οι Ολλανδικά δημοσίευματα. Μας αρκεί αυτό. Λένε λοιπόν ότι ο Λάμπρου από τη στιγμή που δεν έχει τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής στην ομάδα, μάλλον θα επιλέξει την εκ νέου την οδό του δανεισμού. Η Φορτούνα Σιτάρντ είναι η μία από τις ομάδες η οποία ενδιαφέρεται, καθώς έπαιξε και ο Λάμπρου πέρσι, έκανε και πολύ καλή σεζόν μάλιστα. Σύμφωνα πάντως με το ίδιο δημοσίευμα, ενδιαφέρον για τον Λάμπρου υπάρχει και από άλλες ομάδες Ολλανδίας, όπως η Χέρεν Φέιν, η Εράκλες και η Αλκμάρ, ενώ και η Κλαμπρίζ τον έχει αρκετά ψηλά στη λίστα της. Μένει να φανεί το τι μέλλει γενέστε έτσι με τον νεαρό μέσο επιθετικό. Όπως επίσης έχουμε εξελίξει και στο θέμα της αποκατάστασης και αποθεραπείας. Για τον Λάμπρου τι λες, για να τα πάρουμε ένα με τη σειρά. Ναι. Τι λες, να μείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχει θέση. Έχει. Ειδικά και μετά την πώληση του Ενρίκε, την επίσημη. Στην Καϊσέρισπορ, έτσι. Έτσι. Στην Τουρκία. Με ένα έτσι... ποσό γύρω στις 700.000 ευρώ λένε τα ρεπορτάζ. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει πολλές λύσεις και ανάσες, καθώς είναι από τα λίγα καθαρά εξτρέμ που έχει ο ΠΑΟΚ, καθώς τα μοναδικά εξτρέμ που έχουν απομείνει καθαρά είναι ο Λέο Ζαμπά, ο Λιμιός και ο Λάμπρου. Και ο Μπίσεσβαρ που παίζει εκεί. Ναι, ο Μπίσεσβαρ δεν είναι εξτρέμ όμως. Ο Στόχ. Ούτε ο Στόχ είναι εξτρέμ. Τι είναι. Ο Στόχ. Περισσότερο, εντάξει, νομίζω είναι περιφερειακός. Στόχο, όχι, περιφερειακός, στα άκρα παίζει ο Στόχο. Ναι, περιφερειακός εννοώ θα το χρησιμοποιήσω Φερέιρα. Όπως όχι, στα άκρα, αφού τον δοκίμασε και δεν του βγήκε στην προετοιμασία. Στα άκρα θα παίξει ο Στόχο. Θα πάρει και άλλο επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει. Ερωτηματικό. Θα πάρει μετά το ματς με τον Άγιαξ. Ανάλογα και το που θα συνεχίσει. Μένει να φανεί. Εντάξει, τέσσερα εξτρέμ μαζί με τον Λάμπρου νομίζω είναι καλά. Έτσι. Να τον κρατήσει λες. Θα πάρει όμως τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής για να αρχίσει και αυτό σιγά σιγά να. Αξιοποιείται. Εντάξει, τώρα καλώς κακώς έχουμε 9 Αυγούστου. Έχουμε μια σεζόν η οποία θα είναι με 50 πλάς παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θα είναι καλώς εχόντων των πραγμάτων σε 3 διοργανώσεις. Πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Τώρα σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, Champions League ή Europa League, δεν το ξέρουμε. Μένει να φανεί, αλλά θα έχει σίγουρα 50 πλάς παιχνίδια. Όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές νομίζω θα καταγράψουν συμμετοχές. Δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μείνει παραπονεμένος. Εντάξει, σίγουρα όλοι θέλουν να παίζουν. Σίγουρα κανένας δεν θα είναι ευχαριστημένος με το να κάθεται στον πάγκο τις περισσότερες φορές, αλλά νομίζω ότι 15-20 παιχνίδια θα τα πάρουν όλοι μέσω όρο. Έχω αυτή την εντύπωση. Εντάξει,
πλην των τερματοφυλάκων, έτσι. Εκεί δύσκολα να υπάρχουν αλλαγές. Και στο κέντρο της άμυνας, καθώς υπάρχουν οι κάρτες, υπάρχουν ουμιγέννητο τραυματισμοί, εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει, εκτός από τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, έχει και τον Ίγκασον. Ναι. Και από πίσω ακολουθεί και ο Μιχάη. Έτσι. Ο οποίος και αυτός είναι ένα ερωτηματικό, αν θα μείνει στο ρόστερ και πόσο χρόνο συμμετοχή θα πάρει. Μένει να δούμε τι είδους rotation θα επιλέγει και ο Φερέρα. Γιατί ο Λουτσέσκου δεν ήταν και φαν του rotation. Είναι η αλήθεια. Τον είδαμε να βάζει τον Μπρίγιοβιτς και στο μάτσο με τον Αίτητο Σπάτων, για παράδειγμα. Και έβαλε... Το οποίο τελικά ήταν και το τελευταίο του φαίνεται του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, νομίζω και αυτό το έκανε. Όχι, δεν είχε έρθει πρόταση ακόμη τότε. Αν είσαι σίγουρος. Ναι. Εντάξει. Μετά ήρθε η πρόταση. Για τον Μπρίγιοβιτς. Εν πάση περιπτώσει, είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν. Προέχουν τα μάτς, το μάτς μάλλον με τον Άντερ και τον ΠΑΟΚ, για να δούμε αν θα καταφέρει να προκριθεί στα πλήγια του Champions League κάνοντας μια υπέρβαση. Και συνέχεια θα έχει ίσως θεωρητικά πάντα πιο εύκολο έργο απέναντι στην Καραμπάγκ σε σχέση με τον Έαντα. Θα έχει και άλλη αυτοπεποίθηση, άλλη όθηση, έτσι αν προκριθεί. Άρα δηλαδή, εσύ προβλέπεις τουλάχιστον δύο μεταγραφές από μεριάς ΠΑΟΚ μετά το μάτς με τον Άγιαξ. Θα κάνει σίγουρα. Έναν επιθετικό και ένα αριστερό μπακ. Και ίσως και ένα μέσο. Κι άλλον. Άλλον έναν χαφ που να μπορεί να τον ανεβάσει επίπεδο. Ειδικά αν προχωρήσει στα playoff του Champions League. Δημιουργικό. Ένα με την πρόκληση των ομίλων, ναι, ένα χαφ. Ένα οχτάρι. Πρέπει να πάρει. Και όταν επιστρέψει ο Μαρούτσι με τον Βέρμπι. Δεν θα πάρει παίχτη με τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχει αυτή τη στιγμή πληρότητα σε συγκεκριμένη θέση μεν αριθμητικά. Αλλά δεν έχει ένα παίχτη με χαρακτηριστικά τα οποία τονίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Με άλλη ταχύτητα. Με άλλη επιθετική έτσι, τάση. Γενικότερα να μπορεί να ανεβάσει επίπεδο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Και στο 4-4-2 αυτό που παίζει ο Φερέιρα να μπορεί να καλύπτει περισσότερους χώρους. Μέσα στο γήπεδο να είναι ο box-to-box half που λείπει από το ΠΑΟΚ. Δεν έχει παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό πρέπει να βρει. Mm-hmm. Γιατί ο Αουγκούστο δεν νομίζω ότι είναι ένα τέτοιο είδους half. Ο Καντουρί με τον Μαωρίσιο μοιάζουν στον τρόπο παιχνιδιού σε αρκετά σημεία του. Δεν είναι αθλητική κανένα από του δύο. Ο Βέρμπλουμ είναι πιο αμυντικογενή. Οπότε... Άρα στην ουσία έχουμε έναν Βέρμπλουμ και εσύ, ο οποίο είναι πάνω κάτω στα ίδια, στο ίδιο τρόπο παιχνιδιού και στο ίδιο. Ναι, ο Βέρμπλουμ είναι καλύτερο με την μπάλα στα πόδια από την εντύπωση και λίγο πιο γρήγορο. Ναι, αλλά. Και οι δύο είναι καθαροί κόφτες, καθαρά εξάρια. Έχουν τον Αλκαντούρι με τον Βέρμπλουμ, οι οποίοι είναι οχτάρια, αλλά δεν έχουν την ταχύτητα και την αθλητικότητα ναι. που πρέπει. Και μας μένει ο Μίσιτς με τον Κάτσε. Που δεν βλέπω να τους υπολογίζει για πολύ ο Φερέιρα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Κοίταξε, ο Μίσιτς δεν έκανε καλή προετοιμασία. Τον Αγκούστο ξέχασα. Και τον Αγκούστο, να συγγνώμη. Ο Αγκούστο δηλαδή είναι μια κατηγορία μόνος του, νομίζω. Ο Αγκούστο ακόμη είναι ερωτηματικό γιατί δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί και τι θα μπορεί να προσφέρει τακτικά, πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί το παιχνίδι που θέλει ο Φερέιρα. Είναι ένας νεαρός Βραζιλιάνος με προοπτική, αλλά δεν ξέρω αν. Έδειξε κάποια καλά στιγμή. Αν πάει ο Πάοκ στου ομίλου του Champions League, για παράδειγμα, μπορεί να βασιστεί. Τον έβαλε πάντως μέσα με τον Άγιαξ. Τον έβαλε, ναι, εντάξει. Δεν ήταν κακό στο αμυντικό κομμάτι όσο του το χρειάστηκε. Έδωσε λίγο παραπάνω κάποια τρεξίματα, έτσι έκοψε κάποιες μπάλες. Του βγήκε νομίζω οψόμεθα όσον αφορά έτσι το μεταγραφικό ντεμπαράζ που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να συνεχίσουμε αυτό που έλεγα για τον Αντελίνιο Βιερίνια, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Λάρισα στο γήπεδο του ΣΑΕΛ, κάνει αυτό στο δικό του αγώνα για να επανέλθει και τα νέα μέχρι στιγμής είναι ευχάριστα, όπως διαβάζω εδώ στο ΠΑΟΚ24, καθώς ο Πορτογάλος προηγείται κατά ένα μήνα στο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής στους αγωνιστικούς χώρους. Εντάξει, εννοείται ότι θα ήταν ποδοσφαιρικό έγκλημα, νομίζω, να πιεστεί οποιοδήποτε παίκτη να επανέλθει μετά από έναν τέτοιο σοβαρό τραυματισμό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα ο Αντελίνιο. Αντελίνο. Ο Αντελίνο, ναι. Φεύγει το Γιώταν, με συγχωρήσετε. Νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα. Θα επιστρέψει όντως. Πιο νωρίς από ότι υπολογιζόταν και χωρίς. Η Βιερίνια το έχει ξαναπάθει, γνωρίζει το μονοπάτι της επιστροφής. Είναι ο Βιερίνια. Ξέρει τη διαχείριση, ναι. Είναι ο Βιερίνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχει την εμπειρία, έχει ξαναπάθει τον ίδιο τραυματισμό ακριβώς ο Βιερίνια. Οπότε ξέρει το δρόμο για το τι πρέπει να κάνει για να επιστρέψει έτοιμος. Και ένας μήνας πάντως είναι σεβαστό διάστημα για να προηγήσει. Δηλαδή ναι, από εκεί που ας πούμε θα έμπαινε. Να υπολογίζουμε τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ναι. Μπορεί να μπει και τέλη Οκτώβρη. Με την ομάδα δεν μιλάμε να μπαίξει σε επίσημο παιχνίδι.
Μετά, ναι. μετά το 20 εγώ εικάζω ότι θα παίξει. Μετά τη χειμερινή διακοπή. Για να υπάρχει έτσι. Κάτσε ρε, εσύ το τράβηξε πολύ. Δεν θέλει ρε, εσύ 1,5-2 μήνες να κάνει καλή προπόνηση. Όχι ρε, εντάξει. Ξέρω την κατάσταση που θα είναι. Τι πράγμα. Ναι. Ναι, okay. Λοιπόν, φτάσαμε στις 4.30. Αυτά και με το Βιερίνια. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ολιβέρο Παντού, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και με ανοιχτές γραμμές, όσοι τελευταίοι θέλετε να καλείτε, στο 2-3-12-87-8-8-8. Έτσι, για ένα σχόλιο για το χθεσινή βραδιά στο Europa League, για το ματς του Άρη κυρίως. Να δούμε συνέχεια στο τελευταίο ημίωρο και τι έχουμε να περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει και η Premier League από απόψε. Και όλα τα τελευταία έτσι που μας έχουν απομείνει. Εδώ ο Λίμπερο Παντού, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο Λίμπερο Παντού, τελευταίο μέρος εκπομπής, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Παναγιωτίδης. Πάμε για τελευταίο μέρος, Χρήστο, έτσι. Έτσι. Να. Πάμε να δούμε, ξεκινώντας το τελευταίο ημίωρο, αν έχει ανακοινώσει τον Σένε η Τζένοα. Το ξέραμε από τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει αφήσει τον Άγιαξ για να συνεχίσει την ιταλική ομάδα. Τον ανακοίνωσαν και επίσημα οι Γενοβέζοι εκεί, τον Σένε. Που άλλη μια αποχώρηση από τον Νέαντα. Ο Ντεμπέκ δεν βλέπουν να κοιμάται από τη Ρεάλ όσο περνάνε οι μέρες και μάλλον θα παίξει. Σφίγγουν τα γάλατα. Στη Ρεβάν. Σιγά-σιγά. Ο Άγιαξ, ο οποίος αύριο 9 παρατέταρτο παίζει με την ΕΜΕΝ, νεοφώτιση ομάδα στην Eredivisie, στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, δεύτερη αγωνιστική. Και ψάχνει νίκη, καθώς στην πρώτη αγωνιστική γκέλαρε στην έδρα τη Φύτεσε με το 2-2. Νομίζω θα γίνει καλό σκάουτινγκ από τους φίλους του ΠΑΟΚ αύριο βράδυ. Θα το παρακολουθήσουν πολύ το παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι τα έχει Νόβα τα παιχνίδια αυτά. Για να το ζεκάρουμε λίγο, για να μην πούμε και καμιά ανακρίβεια στον κόσμο. Όσοι θέλουν να το δουν το παιχνίδι, είναι αύριο, όπως είπαμε, 9 παρατέρτο, ναι, στο Nova Sports 3. Άγιαξ Έμεν. Δεύτερη αγωνιστική της Eredivisie του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Και έτσι να δούμε και ποιος θα παρατάξει ο Ten Hag, πώς θα είναι ο Άγιαξ στην κατάσταση. Σε ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι το οποίο θα το κερδίσει εκτός απερόπτου. Θα κάνει rotation, λες? Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε αύριο 9 παρατέρτο να το δούμε το μάτς αυτό. Έτσι. Να δούμε τον Άγιαξ εν ώψη του αγώνα της Τρίτης με τον ΠΑΟΚ. Γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα. Έχει το φιλικό της Εθνικής στις 9 με την Ουγγαρία. Εθνική στο μπάσκετ που και χθες έδωσε ένα κεκλεισμένο των θυρών, ένα επίσημο μάτς με το Ιράν. 82-69 η νίκη, χωρίς να παίξουν οι δύο Αντετοκούνμπο. Σήμερα με την Ουγγαρία, έτσι, το πρώτο επίσημο φιλικό παιχνίδι με τηλεοπτική μετάδοση κανονικά. Το χθεσινό ήταν πιο πολύ δοκιμές του Σκουρτόπουλου. Ξεκινά το κύπελο στη Γερμανία, Ήρτιγκεν Ντόρτμουντ, σήμερα το βράδυ 10 παρατέταρτο. Ξεκινά το γαλλικό πρωτάθλημα, όπως είπαμε, πρεμιέρα απόψε 10 βαρτέρα το Μονακό Λιόν στην Νόβα. Στην Κοσμοτέ η Premier League, η πρεμιέρα της Λίβερπουλ απέναντι στην Όριτς στις 10 το βράδυ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω η κορυφαία έτσι, η ποδοσφαιρική συνάντηση της βραδιάς απόψε, για όσους θέλουν να δουν ποδόσφαιρο, στις 10 το Λίβερπουλ Νόριτς, όπως είπαμε. Αύριο στις 2.30 West Ham Manchester City, επίσης από την Κοσμοτέ TV, η πρεμιέρα των πρωταθλητών Αγγλίας του Pep Guardiola απέναντι στην West Ham στο Λονδίνο. Λοιπόν, τι άλλο έχει το μενού αύριο στην Premier League, για να δούμε λίγο. Καταρχήν, σήμερα δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι πολύ ενδιαφέρον. Στο Βέλγιο έχει στις 9.30 η Anderlecht Malin. Εντάξει, εύκολα η Anderlecht μάλλον θα είναι η νικήτρια. Μην το λες. Ναι. Μην το λες. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το αυριανό μενού. Premier League. Στις 2.30 είπαμε το West Ham Manchester City. Στις 5 το κυρίως πιάτο της αγωνιστικής, της πρώτης αγωνιστικής του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου. Watford Brighton, Crystal Palace Everton, Burnley Southampton, Bournemouth Sheffield United, την εμφώτιστη, Tottenham Aston Villa στις 7.30 και αυτό το τηλεοπτικό του παιχνίδι. Το Tottenham Aston Villa, πολύ ενδιαφέρον μάτς νομίζω και αυτό, για όσους θέλουν να δουν την πρεμιέρα. Να δούμε, θα παίξει ο Λο Σέλσο. Δεν νομίζω κατευθείαν, εντάξει, κάτσε, χθες ανακοινώθηκε. Γιατί όχι. Θα παίξει ο Ντομπελέ στη μεσαία γραμμή. Και την Κυριακή άλλα τρία παιχνίδια στην Premier League, στις 4. Leicester Wolves και Newcastle Arsenal και στις 6.30 το derby της πρεμιέρας Manchester United Chelsea. Ωραίο. Η Παρί κάνει πρεμιέρα στο γαλλικό πρωτάθλημα την Κυριακή το βράδυ στις 10. Υποδέχεται την Νιμ, η πρωταθλήτρια Γαλλίας. Στο Parc des Princes. Parc des Princes. Στο πάρκο των πριγκίπων. Ξέρεις και γαλλικά. Στα γαλλικά. Κάτι λίγα ποδοσφαιρικά μόνο. Να, τα γήπεδα όπως λέγονται και οι ομάδες. Μην φανταστείς. Λοιπόν, το Stade de France, μπερδεύεις με εκείνο, με το στάδιο της Γαλλίας. Είναι το εθνικό στάδιο της Γαλλίας. Άλλο είναι εκείνο. Ναι, άλλο το Parc des Princes, άλλο το Stade de France.
Λοιπόν... Είναι μια μίξη. Είναι μια μίξη. Τα έκανες μαζί, ένα γήπεδο. Λοιπόν, αυτά και με το πρόγραμμα. Τι άλλο ενδιαφέρει, είπαμε το ματς του Άγιαξ αύριο σε 9 παρατέταρτο. Έχει φιλικό Μπεσίκτας Παναθηναϊκός στη Νόβα και αυτό αύριο στις 8, σήμερα Σάββατο. Έτσι, Παναθηναϊκός που συνεχίζει τα φιλικά παιχνίδια και πάλι στην Τουρκία, έχει παίξει και με τη Γαλατά. Έχει ωραίο φιλικό στις 7 και 5 αύριο στη Νόβα. Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Έτσι, για το International Champions Cup, αυτό το διεθνές φιλικό τουρνουά. Μπρες Τουλούζ στις 9 το βράδυ αύριο στη Νόβα. Ευθύμης Κουλούρης εδώ. Ξεκινά τις υποχρεώσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα. Να δούμε αν θα τον προτιμήσει ο προπονητής Τουλούζ, αν θα είναι βασικός στην επίθεση των Γάλλων. Αϊτχόβεν, Ντενχάγ, βλέπω έχει 10 παρατέταρτο αύριο. Μπενφίκα, Πάσος Φερέιρα στις 11.30. Πρεμιέρα είναι νομίζω και εδώ στο πρωτογαλλικό πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση πως ναι για την Μπενφίκα. Και την Κυριακή το πρόγραμμα πρέπει να έχει και μπάσκετ, φιλικό παιχνίδι για την εθνική. Ναι, Ελλάδα-Ιράν σε 7 και 4 το φιλικό την Κυριακή. Όχι, και σε 9, τι γίνεται. 9 μάλλον παίζουν, όχι 7 και 4, μας το δίνουν δύο φορές. Προφανώς κάποιο μπέρδεμα έχει γίνει. Ωραία. Και φυσικά μετά ξεκινά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Την Δευτέρα έχει και Μπάγκερ Μονάχο απέναντι στην Κόντμπους στις 10 παρατέταρτο κύπελλο Γερμανίας. Την Τρίτη στις 9.30 και τα δύο παιχνίδια για το προκριματικά του Champions League, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Η Ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Πασάκ Σεχίρ στο Καραϊσκάκι και του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Την Νόβα Ολυμπιακός στο Κουσμοτέ TV ο ΠΑΟΚ και ραδιοφωνικά φυσικά ο ΠΑΟΚ από το Λίμπερο 107,4 με Σταύρο Κόλκα που θα βρίσκεται στο Άμστερνταμ. Στην Γιώχα Κρουεβαρίνα την Τετάρτη ο Ατρόμητος με τη Λέγκια στις 7 στο Περιστέρι. Την Πέμπτη στις 9 ΑΕΚ Ραϊόβα από την Νόβα. Και την 5η 9.30 Άρης Μόλντα από Κοσμοτέ TV και Λίμπερο 107,4 φυσικά ραδιοφωνικά. Παρότι θα είναι 15 Αύγουστο, το μάτι το ακούσετε εδώ ζωντανά από το Λίμπερο 107,4. Λέγαμε πριν για την υπογραφή του Σούλη Μαργόπουλου στο συμβόλαιο με την ΚΑΕ Άρης. Ανακοινώθηκε και επίσημα από πλευρά ΚΑΕ Άρης η έλευση του Σούλη Μαργόπουλου στην τεχνική ηγεσία. Στο πλευρό του Μπούτσικο Κασπυρίδη, όπως είπαμε, οι συνεργάτες του ανακοινώθηκαν και αυτοί επίσημα. Έτσι, και υπάρχουν και τα βιογραφικά του στο επίσημο site της ΚΑΕ Άρης και να δούμε πώς θα προχωρήσει τώρα πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας των Κιτρινόμαυρων στο μπάσκετ για τη νέα σεζόν στην Basket League που είπαμε υπάρχει δρόμος ακόμη, αλλά να δούμε πώς και με ποιους παίκτες θα ενσωματωθεί η ομάδα για να χτιστεί ο Άρης της νέα σεζόν. Χθες εδώ ο Γιώργος διάβασε το κείμενο του Πάνου Αντωνίου, του 19χρονου πρώην αρχηγού της Λαμίας. Της ΚΑΠΑ 19 της Λαμίας, ο οποίος με ανάρτησή του, στην ανάρτησή του βασικά αναφέρθηκε στα κακό σχήματα και στα όσα έχει περάσει ως τώρα στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα κείμενο γροθιά στο στομάχι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, και ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, έκανε μια νίκη στο θέμα και έγραψε τα εξής. Ο Πάνος Αντωνίου δυστυχώς δεν είναι η μοναδική περίπτωση στον ειδηλιακό με προσωπητικά χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η περίπτωση του θα έπρεπε να ήταν η εξαίρεση, αλλά μάλλον είναι ο κανόνας. Ο τολμηρός, ειλικρινής και στεναρός λόγος του είναι αξιέπαινος, τσακίζει κόκαλα και για ακόμη μια φορά ανασύρει στην επιφάνεια νοσηρότητες και παθογένειες ετών. Ο ΨΑΠ είναι κοντά στον κάθε Πάνο Αντωνίου και υποχρεωμένος να πράττει με όλες τις δυνάμεις το αυτονόητο. Δηλαδή να προστατεύει το μέγιστο αγαθό της υγείας και να διασφαλίζει την ανθρώπινη αξία. Ο ΨΑΠ προσπαθεί όσο είναι δυνατόν να περιφρουρεί ακόμα και τα υγεία όνειρα των ποδοσφαιριστών, δυστυχώς όμως έχει αναλάβει έναν πολύ μοναχικό και δύσκολο ρόλο. Θεωρούμε αυτονόητη τη διαρκή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του ποδοσφαιριστή, άρα με την παραδοχή αυτή, ποιος υγιής νους θα μπορούσε να δεχτεί ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία ένα τέτοιο ευεργέτημα μπορεί να αμφισβητείται ή και να μην υπάρχει. Ο Πάνος Αντωνίου αναδεικνύει μια θλιβερή πραγματικότητα που δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική αλλά και κοινωνική. Το ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας, μιας κοινωνίας που δεν πρέπει να δρανεί, να προσπερνά τα πράγματα και να αναζητά διαρκώς δικαιολογίες. Ο Πάνος Αντωνίου με το γράμμα του διδάσκει τι σημαίνει ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμός, αρχές και αξίες που θα πρέπει να διαπνέουν και το ποδόσφαιρο. Ο ΨΑΠ λοιπόν έχει καθήκον να μεταφέρει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα του Πάνου Αντωνίου, να συνεργαστεί με αυτούς που θα το κανονίσουν και να αφυπνίσει αυτούς που θα κοφεύσουν. Ευχαριστούμε Πάνο Αντωνίου, αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Έτσι σε μια κίνηση
στήριξη, αν θες. Δεν ξέρω. Καλά έκανε ο Ψαπ και ασχολήθηκε με το θέμα, έτσι. Νομίζω αυτονόητο ήταν ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί. Νομίζω ότι. Το θέμα είναι να αλλάξουν και ορισμένα πράγματα και να εξακολουθούν να γίνονται τέτοιες καταστάσεις ακόμη. Από όλο αυτό, εγώ θα κρατήσω μία φράση από όλο αυτό που διάβασα. Είναι ότι η περίπτωση που θα έπρεπε να ήταν η εξαίρεση, αλλά μάλλον είναι ο κανόνας. Δυστυχώς. Έτσι. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζει στο 100% το τι γίνεται στις χαμηλότερες κατηγορίες των ελληνικών πρωταθλημάτων. Ναι, όχι μόνο στην. Πόσο δύσκολα είναι τα μονοπάτια εκεί για τους ποδοσφαιριστές που σε νεαρή ηλικία έχουν τη φιλοδοξία και το όνειρο να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο και πώς το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι. Ακριβώς. Και πόσο, ας πούμε, πόσο κοστίζει στην ουσία ένα όνειρο που έχει ένας ποδοσφαιριστής να παλεύει μόνος του, να κάνει προπονήσεις σε καταστάσεις οι οποίες όχι μόνο δεν είναι για προπονήσεις, αλλά μάλλον είναι για κατεδάφιση, αν θέλεις. Ναι. Εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε χρόνια, παρόλα αυτά έχουν συνεχίσει να παραμένουν τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε, καλή ανακοίνωση του ΨΑΠ. Ακόμη καλύτερο θα είναι να ασχοληθεί με το ποιους τρόπους μπορούν να διορθούν και ορισμένα πράγματα. Έτσι, ο καθένας από τη μεριά του να κάνει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, και μια είδηση που βλέπουμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Κόρυβος και ο Ερμής Αγιάς Χρήστο. Ακριβώς. Φέρεται να έχουν καταθέσει φάκελο και να διεκδικήσουν τη wild card που δίνει η Basket League για να πάρουν θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Basket League, στην Α1. Υπάρχει και το σχετικό δελτίο τύπου. Από πλευράς Κορύβου, ναι, το έχουν ενημερώσει και επίσημα γι' αυτό. Να. Θυμίζουμε ότι η Καρδίτσα και ποια άλλη ομάδα ήταν. Η Καρδίτσα και η Καστοριά. Ναι, είχαν αρνηθεί τη συμμετοχή του στην Basket League και έτσι ο ανακοίνωσε ότι θα δώσει Will Card την τελευταία θέση στο πρωτάθλημα. Κόρυβος και Ερμής Αγιάς κατέθεσαν φάκελο, ενδιαφέρονται. Να δούμε σε ποια ομάδα τελικά θα δοθεί. Νομίζω στον Κόρυβο που έχει ξαναπαίξει κιόλας στην Basket League θα το δώσει η ΟΚ. Να δούμε. Για αυτή την κωμωδία που. Όπως έχει εξελιχθεί το πρωτάθλημα της Basket League και να δούμε πώς θα είναι όταν θα ξεκινήσει, ποια κατάσταση θα βρίσκονται και οι ομάδες και γενικότερα το πρωτάθλημα, χωρίς Ολυμπιακό φέτος. Ένα τραγελαφικό πράγμα. Εντάξει, γενικότερα. Κράτα μια βάλει να ρωτήσω. Α, μπορεί να είναι Ολυμπιακός, λες. Δεν το λέω εγώ. Οι δηλώσεις του υφυπουργού αθλητισμού το λένε. Ναι. Τέλος πάντων. Να κυνηγήσουμε λίγο στον αέρα τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, ο οποίος δεν βγαίνει στον αέρα καθώς είναι στον δρόμο της επιστροφής, γυρνάει από τη Χαλκιδική. Μάλιστα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δεν θέλει να σχολιάσετε, είναι τα τουάρια. Δεν θέλει. Αύριο. Αύριο, είπε, θα τα πει όλα. Μάλιστα, αύριο 7 με 10 θα τον ακούσετε, εδώ στην εκπομπή Ολύμπερος στα γήπεδα, για να σας πει όλα όσα είδε χθες στο Μόλντε. Ανακοίνωσε τον Σλότερ η ΑΕΚ, μιας που λέγαμε και για μπάσκετ. Ο Μάρκος Σλότερ που έχει συμφωνήσει από χθες. Ανακοίνωθηκε σήμερα η απόκτησή του από την Ένωση επίσημα. Πανό, UEFA Μαφία. Σήκωσαν ο παδί της Χόνβεντ σε γέφυρα της Βουδαπέστης, έτσι. Και αυτό σχετίζεται με τα δικά μας εδώ, γιατί η Χόνβεντ είναι η ομάδα η οποία αποκλείστηκε από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Θυμούνται περισσότεροι εκείνο το επεισοδιακό ματς. Με την κροτίδα και τον τραυματισμό ναι, του διαιτητή. Γι' αυτό το λόγο τιμωρήθηκε. Με πρόστιμο και τιμωρία και κλεισμένο των θυρών η Κραϊόβα και έπαιξε χθες μόνο με παιδιά, μόνο παρουσία παιδιών στο γήπεδο της κόντρα στην ΑΕΚ. Οι Ούγγροι ζητούσαν να πάρουν στα χαρτιά το παιχνίδι και να προκριθούν αυτοί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επειδή είχε τραυματιστεί διαιτητής. Νομίζω εν μέρει είχαν δίκιο. Δεν εξάντλησε εδώ την αυστηρότητά της UEFA όπως εξάντλησε σε άλλες περιπτώσεις. Και έτσι σήκωσαν πανό σε γέφυρα της Βουδαπέστης, το οποίο έγραφε UEFA ίσον μαφία. Λοιπόν. Ελληνικό. Ελληνική πατέντα. Εντάξει, γιατί όχι. Το UEFA Μαφία και από άλλους οπαδούς το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Υπάρχει και σχετικό γκράφιτι. Πού? Στην Παραλιακή. Στην Παραλιακή, εδώ της Θεσσαλονικής. Ναι, υπάρχει σχετικό γκράφιτι όπως νομίζω είναι στην. Πριν τη Λεωφόρο Νίκης. Από ποιους? Υπάρχει σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο ή σε μια πολυκατοικία, θα σε κελάσω. Από οπαδούς ομάδας της πόλης, λογικά. Ναι, υπάρχει ένα γκράφιτι με ένα σκελετό και από πάνω γράφει UEFA Μαφία. Παδού του ΠΑΟΚ, λογικά, γιατί ο Άρης είχε 8 χρόνια να παίξει την οργάνωση του UEFA, να κλείσει πολλά περισσότερα. Οπότε, μάλλον είναι παντού του ΠΑΟΚ να φύγουν τα παράπονα. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Απλά μου ήρθε έτσι η εικόνα στο μυαλό. Εκεί στη Νέα Παραλία κοντά. Ο Ότορε Χάγκελ σήμερα έχει τα γενέθλιά του και γίνεται. 81 ετών ο Γερμανός. Έτσι. Ίσως ο σημαντικότερος
Αν όχι σημαντικότερος, από τους σημαντικότερους ανθρώπους σίγουρα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Να το ευχηθούμε κι εμείς από εδώ χρόνια πολλά. Γερός να είναι. Πάντως ήταν σε καλή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση. Τον είδαμε πρόσφατα που ήρθε στην Ελλάδα για το παιχνίδι, το φιλικό που είχαν γίνει με τους Πορτογάλους του 2004, με την εθνική του 2004 τη δική μας, στην αναβίωση εκείνης της ιστορικής βραδιάς του ΕΜΠΟΥΣ. Και ήταν μια χαρά, έτσι. Το 81 του, μια χαρά στέκεται. Νομίζω ότι το δίδυμο Ότο Ρεχάγκελ και Γιάννη του Παλίδη είναι ίσως από τα δίδυμα που έχουν χαρακτεί στις μνήμες όλων των Ελλήνων. Έτσι. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Και δικαίως, έτσι, με αυτά που πέτυχαν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το επαναλάβει κάποιος άλλος, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Ωραία. Σηκώνει συζήτηση αυτό. Ωραία. Νομίζω. Κάπως έτσι πάμε προς το τέλος. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος Χριστογιουβάνογλου. Ευχαριστούμε φυσικά όσους ήταν στην παρέα μας για αυτό το τρίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με την εκπομπή Όλοι Μπορώ Παντού. Ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε καλά και πολύ ποδόσφαιρο θα έχει. Θα τα πούμε και στο post game Σαββατοκύριακο βράδυ 10 με 1. Παρέουλα εδώ. Χρήστο και όσοι. Ευχαριστούμε και εσένα που ήσασταν μαζί μας το τρίωρο. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπρο 107,4. Ακολουθεί όλα από το Arizona Air με εκτενέστερη ανάλυση όλων όσων έγιναν χθες βράδυ. Έτσι, από εμάς, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.